Ωραία. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην εξέταση των διπλωματικών εργασιών Ιούλιος 2020 και στο session που θα παρακολουθήσουμε έχουμε 5 διπλωματικές εργασίες. Η πρώτη διπλωματική εργασία είναι η εργασία του Χρήστου Μιχαήλ, όπου θα μας παρουσιάσει το εργαλείο και την τεχνική, τον αλγόριθμο που έχει αναπτύξει για το ViewSet Analysis. Θα μας πει ακριβώς τι είναι το ViewSet Analysis, το οποίο έγινε με συνεπίβλεψη με τον κύριο Μανάκο, όπως θα μας πει ο Χρήστος, που είχαμε όλες αυτές τις συναντήσεις. Χρήστο, ο λόγος είναι σε σένα, θα μας κάνει share την παρουσίαση και θα έχεις κάνει αυτό το βίντεο και θα μας μιλήσεις, θα μας πεις και τα πλαίσια της συνεργασίας, πώς ακριβώς είχαμε θέσει το πρόβλημα και πώς το επέλυσες. Έχεις λοιπόν 20 λεπτά για την παρουσίαση. Ωραία, απλά και να κάνω share screen. Ωραία. Τώρα βλέπω την οθόνη μου. Ναι, πάντα και full screen. Ωραία. Καλημέρα λοιπόν και από μένα. Εγώ έκανα έναν αλγόριθμο ανάλυση οπτικού πεδίου με τη χρήση παράλληλης επεξεργασίας. Επιβλέπω τους καθηγητές, σε μένα ήταν ο κύριος Δασιγέννης και ο κύριος Μανάκος, ο οποίος είναι ερευνητής στο ερευνητικό κέντρο, το Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο. Ναι, το Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο, το ΚΕΤΑ. Το ΚΕΤΑ, στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ωραία. Τώρα για να αρχίσω την παρουσίαση, θέλετε να σας πω δύο λόγια παραπάνω για το τι θέλουμε στον αλγόριθμο να πετύχουμε. Πες μας, ναι. Λοιπόν, αρχικά αυτός ο αλγόριθμος ήταν μια σαν. Ο κύριος Μανάκος το έκανε σαν αίτηση στη σχολή μας να αναπτύξουμε έναν αλγόριθμο που θα κάνει ανάλυση οπτικού πεδίου ώστε να πετύχουμε λίγο καλύτερα αποτελέσματα σε θέματα χρόνου από τον ίδιο διαθέσιμο του αλγορίθμου του GRASS, ο οποίος είναι αυτός που χρησιμοποιείται κυρίως αυτή τη στιγμή για να γίνει αυτή η εφαρμογή. Και εξτρά από αυτόν τον αλγόριθμο θα θέλαμε να τον κάνουμε και σε Python, ώστε να είναι πιο λειτουργικός με άλλες βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούνται για ανάλυση οπτικού πεδίου, για εφαρμογές που τη χρησιμοποιούν τουλάχιστον. Οπότε εμείς αρχίσαμε και κάναμε μια εφαρμογή σε Python συγκεκριμένα και για να την βελτιώσουμε λίγο, γιατί η Python είναι πιο αργή γλώσσα, χρησιμοποίησαμε το MPI για να, κάνουμε παράλληλη την εκτέλεση. Ωραία, για να αρχίσω εγώ τώρα. Ωραία, εισαγωγή είναι να μιλήσουμε λίγο για την ανάλυση οπτικού πεδίου. Η ανάλυση οπτικού πεδίου είναι μια εφαρμογή που υπολογίζει την ορατότητα σημείων ενός ψωμετρικού μοντέλου μιας προκαθορισμένης περιοχής από ένα παρατηρητή. Τι σημαίνει αυτό στην ουσία? Ένας παρατηρητής περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του και εξετάζουμε ποια σημεία εντοπίζει σε μια εικόνα. Όπως βλέπετε και στην εικόνα εδώ παρακάτω, έχουμε ένα παρατηρητή και βλέπει στο πεδίο. Και όποια κοιλιά βλέπει είναι άσπρα στην εικόνα και όποια κοιλιά δεν βλέπει γίνονται μαύρα. Σε συγκεκριμένο παράδειγμα τουλάχιστον. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι κοιτώντας π.χ. εδώ πέρα, αυτό το σημείο δεν είναι ορατό γιατί κρύβεται από αυτό το εμπόδιο. Το output της ανάλυσης οπτικού πεδίου στην ουσία είναι μια εικόνα η οποία αποτελείται από δύο χρώματα κελιών. Είτε αυτά είναι μαύρα-άσπρα, είτε πράσινα-κόκκινα, ούτε ό,τι θέλει ο κάθε χρήστης να το φτιάξει. Πού χρησιμοποιείται τώρα η ανάλυση οπτικού πεδίου? Η ανάλυση οπτικού πεδίου έχει πάρα πολλές χρήσεις σε πολλούς τομείς. Χρησιμοποιείται σε στρατιωτικές εφαρμογές για διάφορα θέματα. Ας πούμε, μια πολύ βασική της χρήση είναι να κοιτάξει για θέσεις ελεύθερων σκοπευτών, ώστε να είναι ασφαλής ένα πρόσωπο που κάνει μια ομιλία, για παράδειγμα. Επίσης, χρησιμοποιείται για να δει μια βόμβα που θα σκάσει, πού θα πάει το οστικό κύμα στην ουσία. Χρησιμοποιείται επίσης ηλεκτρονικά παιχνίδια πάρα πολύ συχνά, για να δει πού βλέπει ο παίχτης κάποια στιγμή στο παιχνίδι, και ανάλογα χρησιμοποιώντας την πληροφορία που παίρνουμε αυτό, μειώνεται λίγο το τι εμφανίζεται, τι δημιουργεί ο επεξεργαστής στην μηχανή των γραφικών, για να μειώσουμε λίγο τις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Στον πολεοδομικό σχεδιασμό χρησιμοποιείται πολύ για δρόμους, ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα πού μπορεί να στρίψει ένα μάξι, πού μπορεί να φτιαχτεί ο δρόμος για να έχει ορατότητα, να φτιαχτεί ένα κτίριο δίπλα του και να φαίνεται ή ένα κτίριο ή κάτι άλλο, για να φαίνεται στον οδικό που πάει να στρίψει, αν μπορεί να στρίψει, αν έχει ορατότητα. Και χρησιμοποιείται και σε περιβαλλοντικά έργα, τόσο για να χτίσουμε, για παράδειγμα, ένα μονοπάτι το οποίο έχει ορατότητα σε ένα φυσικό τοπίο, όσο και για διάφορες άλλες εφαρμογές, όπως ένας δασοφύλακας να δει πώς με τον καιρό μειώνονται τα δάση, να φτιάξουμε ένα πύργο δάσους πυρόσβεσης. Και διάβασε και μια άλλη ενδιαφέρουσα διπλωματική, η οποία ανέφερε ότι το χρησιμοποιούν για να δουν τα μονοπάτια στα οποία περνάνε ζώα, αν τα ζώα που περνάνε είναι συνέχεια σταθερός ο αριθμός τους,
εξετάζοντας πόσο με την άλλη οπτικού πεδίου τι εμφανίζεται και εξετάζοντας έτσι το κοπάδι, βλέποντας αν μειώνει τι αυξάνει το αριθμό των ζώων. Τώρα παρακάτω. Η στόχη που θέλαμε να πετύχουμε με τον αλγόριθμο ήταν να είναι ευέλικτος χρησιμοποιώντας την Python. Δηλαδή, πρακτικά η Python μας παρέχει πάρα πολλές βιβλιοθήκες και κάνει και τον προγραμματισμό πιο εύκολο. Και πολλές αυτές τις βιβλιοθήκες, όπως η Jindal και η Rasterio, χρησιμοποιούνται κατά κύριο όρο σε τέτοιες εφαρμογές. Και επειδή η εφαρμογή μας γενικά δεν χρησιμοποιείται τόσο αυτόνομη όσο με συνεφαρμογές μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, για τα μονοπάτια που κοιτάγαμε στους περιβαλλοντολογικά έργα, χρησιμοποιούνται κάποιοι δείκτες οι οποίοι μας δείχνουν το έδαφος, άμα είναι καλό για μονοπάτι ή άμα είναι πιο σκληροτράχυλο έδαφος. Το οποίο κάνει παράλληλη επεξεργασία και θέλουμε τελειώνοντας να κάνουμε τον αλγόριθμο να είναι open source ώστε να μπορεί κάποιος να πάρει το κομμάτι του και να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει για να καλύψει άλλα ζητήματα που θα προκύψουν σε κάθε πρόβλημα που θέλει να λυθεί. Τώρα, στο θεωρητικό υπόβαθρο, ήθελα να μιλήσω λίγο που χρησιμοποιήσαμε το MPI. Δυστυχώς στην Python τα threads δεν είναι πολύ χρήσιμα γιατί τα threads τρέχουν λίγο σειριακά λόγω του interpreted lock της Python. Οπότε μείναμε με την επιλογή του MPI, το οποίο τρέχει παράλληλες διεργασίες, οι οποίες επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω μηνυμάτων για να πετύχουμε επικοινωνία. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Ότι τρέχουμε τον αλγόριθμο σε πολλούς παράλληλους επεξεργαστές και ορίζουμε το input και το output που θα βγάλουν μέσω επικοινωνίας. Το ιδανικό είναι να τρέχει με ένα input ή και χωρίς καν input, επικοινωνία είναι ο input, να τρέχει διαφορετικό κομμάτι του αλγορίθμου και στο τέλος με την επικοινωνία να ενώνονται τα output του κάθε ξεχωριστή εκτέλεση και να φτιάχνει ένα συνολικό αλγορίθμο. Το συνολικό output του αλγορίθμου εννοώ. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο για τον αλγόριθμο που χρησιμοποιήσαμε. Υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι γενικά για ανάλυση οπτικού πεδίου. Ο πιο συνήθως χρησιμοποιημένος είναι ο Van Creveld, ο αλγόριθμος του Van Creveld. Ο αλγόριθμος του Van Creveld πώς λειτουργεί? Στην ουσία έχει μια ημιευθεία, όπως βλέπετε και σε αυτήν την εικόνα την πάνω, η οποία περιστρέφεται αντίστροφα από τη φορά του ρολογιού. Στην ουσία, όταν συναντάει η ημιευθεία ένα κελί, αυτό το κελί μπαίνει σε ένα ισορροπημένο διαδικό δέντρο και όταν η ημιευθεία περάσει από το ένα κελί, φεύγει από το δέντρο. Η μέτρηση της ορατότητας γίνεται όταν η γραμμή περνάει από το κέντρο του κελιού. Όταν η γραμμή περνάει από το κέντρο του κελιού, μπαίνουμε στο δέντρο και κοιτάμε στην ουσία αν κάποιο κελί μέχρι το κελί που συναντήσαμε έχει μεγαλύτερο ύψος ώστε να μας κρύβει την ορατότητα στο κελί που βρήκαμε. Να προχωρήσουμε παρακάτω. Εγώ πώς τον υλοποίησα τον αλγόριθμο? Ουσιαστικά για να γίνει αυτή η σάρωση, αρχικά να μιλήσουμε. Για να πραγματοποιηθεί η σάρωση της ορατότητας των κελιών, εγώ πήρα όλα τα κελιά του αλγορίθμου και στην ουσία μέτρησα σε ποιο σημείο του κελιού βγαίνει το γεγονός του. Πήρα τα γεγονότα ξεχωριστά με τις μετρήσεις τους και τα έβαλα σε μια λίστα, η οποία ταξινομήθηκε με βάση πότε συναντάμε το κάθε κελί. Αν δείτε εδώ πέρα. Τα γεγονότα μπήκαν τυχαία και ταξινομήθηκαν σύμφωνα με το γεγονός εισόδου, κέντρου και εξόδου. Και αφού κινείται η γωνία αντίστοιχα από τη φορά του ρολογιού, συναντάμε πρώτα αυτό το εισόδου, το κόκκινο, μετά το κέντρο, το μοβ, και μετά το γεγονός εξόδου, το μπλε. Η λίστα αυτή της άρρωσης περιέχει τα events, τα οποία μας βοηθάνε στην επόμενη λίστα να τρέξουμε τον αλγόριθμο. Θα σας εξηγήσω τώρα πώς λειτουργεί. Λοιπόν, η δεύτερη λίστα που χρησιμοποιείται είναι η λίστα ορατότητας. Η λίστα ορατότητας χρειάζεται να αρχικοποιηθεί γενικά στην αρχή. Η λίστα ορατότητας περιέχει κελιά, δεν περιέχει events. Η λίστα ορατότητας χρησιμοποιείται όπως το δέντρο που είδαμε στον προηγούμενο αλγόριθμο στην ουσία. Γιατί χρειάζεται να αρχικοποιηθεί η λίστα ορατότητας? Η λίστα ορατότητας, άμα δεν αρχικοποιηθεί, τα πρώτα κελιά δεν θα μπουν στη λίστα. Γιατί, για παράδειγμα, εδώ, άμα δείτε τα δύο κελιά αυτά, τα γεγονότα εισόδου τους γίνονται εδώ πέρα στην ουσία. Αλλά επειδή εμείς αρχίζουμε τον αλγόριθμο λίγο αφού αρχίσουν τα πρώτα κελιά, πρέπει να τα βάλουμε χειροκίνητα στη λίστα μας.
Αφού βάλουμε τα πρώτα κοιλιά χειρογίνητα στη λίστα μας, χρησιμοποιούμε τη λίστα που είδαμε και παραπάνω, τη λίστα άρρωσης, και για κάθε γεγονός εισόδου, το οποίο ήταν το κόκκινο το γεγονός εισόδου πριν, εισάγουμε το κοιλί στη λίστα μας. Άμα έχει γεγονός κέντρου, κοιτάμε την ορατότητα, όπως και στον αλγόριθμο που περιγράψα πριν του Van Creveld, και άμα είναι το κοιλί εξόδου, το γεγονός εξόδου, αφαιρούμε το κοιλί που εισάγαμε στη λίστα μας. Ωραία. Τώρα, τι έχει ως είσοδο ο αλγόριθμος. Ο αλγόριθμος παίρνει ως είσοδο ένα αρχείο μορφής TIFF, το οποίο είναι ένα αρχείο σαν εικόνα μοιάζει, απλά περιέχει μερικά δεδομένα και ύψους και πώς πάρθηκε η εικόνα από ένα δορυφόρο. Είναι λίγο πιο μεγάλο αρχείο. Το αρχείο του TIFF που χρησιμοποιούμε σαν εισόδου μας παρέχει τα ύψη της επιφάνειας της εικόνας στην ουσία. Δηλαδή, άμα δείτε και στη δεξιά εικόνα εδώ πέρα, χρησιμοποιούμε στην ουσία το Digital Surface Model. Αυτά, για παράδειγμα, τα γκρίζα σπιτάκια, να τα πούμε. Ας πούμε, θα μπορούσαν να είναι δέντρα. Εμάς μας απασχολεί στην ουσία πώς είναι το έδαφος μαζί με τα εμπόδια που υπάρχουν από πάνω του, είτε είναι δέντρα, είτε σπίτια, είτε οτιδήποτε είναι. Και για να το εξορροπήσουμε αυτό λίγο, για να βρούμε το ύψος του παρατηρητή, χρησιμοποιούμε ένα άλλο αρχείο TXT, το οποίο μας δείχνει πόσο ύψος χρειάζεται να αφαιρεθεί από το αρχικό αρχείο μας, ώστε να φτάσουμε στην πλέον γραμμή εδώ πέρα, στο Digital Terrain Model, συν 1,65 μέτρα ύψος, ώστε να είμαστε σε ανθρώπινο ύψος, όχι στο έδαφος πάνω. Και χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε και τη θέση του παρατηρητή που θέλουμε να εντοπίσουμε για να κάνουμε τους υπολογισμούς μας. Τώρα, για να διαχωρίσουμε τον αλγόριθμο, για να γίνει παράλληλη επεξεργασία, πρέπει ο διαχωρισμός να γίνει κατάλληλα, ώστε να είναι τελείως αυτόνομα τα κομμάτια. Για να είναι τελείως αυτόνομα τα κομμάτια, χρειάζεται τα κομμάτια να αρχίζουν από τον παρατηρητή και να φτάνουν στα άκρα της εικόνας, γιατί οι μέτρησεις σχετίζονται με τη γωνία σάρωσης. Οπότε πρέπει όλα αυτά τα κομμάτια να έχουν τις κοντινές γωνίες σάρωσης όλες μαζί. Τα κομμάτια, αν τα βάλουμε έτσι, μπορεί να γίνει σάρρωση αυτόνομα, και άμα η σάρρωση γίνει αυτόνομα, μέσω της σάρρωσης μπορεί να γίνει και υπολογισμό ορατότητας. Οπότε δεν χρειάζεται σε αυτό το σημείο καν, άμα κάνουμε έτσι τη σάρρωση, να επικοινωνήσουν στην αρχή διεργασίας μας. Μπορεί να γίνει αυτόματα η σάρρωση στην αρχή και να συνεχίσει υπολογισμό σε αυτόνομα τριγωνάκια. Τώρα, για το πώς θα υπολογίσουν αυτά τα τριγωνάκια. Το κάθε τριγωνάκι, για να υπολογιστεί, μετράμε το μέγεθος της εικόνας και χωρίζουμε την εικόνα σε κάνουμε το εμβαδό της εικόνας για τον αριθμό των διεργασιών που θα χρησιμοποιήσουμε. Το θέμα είναι ότι όταν το χωρίζουμε έτσι μια εικόνα, οι διεργασίες δεν δημιουργούν απαραίτητα πάντα βολικά σχήματα. Για παράδειγμα, εδώ πέρα έχουμε ένα αυτός τομέας, είναι ένα πεντάπλευρο, άμα δείτε. Το πεντάπλευρο δεν έχει κάποιον αυτόματο τύπο να υπολογίζει το εμβαδό του, οπότε έπρεπε να βρούμε κάποιο τρόπο να υπολογίζεται το εμβαδό κάθε τύπου σχήματος. Για να υπολογίσουμε κάθε τύπο σχήματος, χωρίζουμε το εμβαδό κάθε σχήματος που μπορεί να προκύψει, σε επιμέρους τρίγωνα. Δηλαδή, αυτό το τομέα, το πεντάπλευρο, το χωρίζουμε σε αυτά τα τρία τρίγωνα, τα οποία υπολογίζουμε ξεχωριστά. Το κάθε τρίγωνο για να υπολογιστεί, στην ουσία, παίρνουμε την αρχή του τομέα και φτάνουμε μέχρι το τέλος της πλευράς που αρχίζει ο τομέας. Και βγάζουμε το πρώτο τρίγωνο. Και συνεχίζουμε μέχρι να βρούμε μια πλευρά η οποία έχει το άθροισμα των τριγώνων της, φτιάχνει ένα μικρότερο εμβαδό από αυτό που αναλογεί στη διεργασία. Και στην ουσία, στην περίπτωσή μας, εδώ, σε αυτή την πλευρά, η διεργασία δεν χρειάζεται παραπάνω αυτό το μικρό σημείο για να καλύψει το εμβαδό του τομέα. Τώρα, για να υπολογίσουμε τα κελιά που ανήκουν στον κάθε τομέα, υπάρχουν τρεις υποπεριπτώσεις. Η αρχική υποπερίπτωση είναι τα κελιά να ανήκουν σαν τεταρτημόριο. Και όταν ανήκουν σε ένα τετρατημόριο, ο υπολογισμός γίνεται από το ένα άκρο του τομέα στο άλλο άκρο του τομέα. Στην ουσία, άμα δείτε εδώ πέρα, αρχίζει η αρρύθμιση, γίνεται στην ουσία με την σειρά που εξετάζονται κελιά. Εδώ είναι το ένα άκρο του τομέα και εδώ είναι το άλλο άκρο του τομέα. Οπότε πηγαίνουμε από εδώ προς τα πάνω. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 κτλ. Άμα έχουμε τώρα ένα τομέα ο οποίος καλύπτει 2 τεταρτημόρια, δεν μπορεί να εξεταστεί με τον ίδιο τρόπο, γιατί άμα το πάρουμε ανάμεσα, για παράδειγμα, που είναι η δεύτερη περίπτωση, με 2 τεταρτημόρια ο τομέας, αν το πάρουμε τον ίδιο τρόπο και τα κάνουμε
από τη μία πλευρά έως την άλλη, θα παραλείψουμε εδώ πέρα κοιλιά τα οποία είναι στη γωνία. Γιατί θα πάει από το 19 προς το 6. Το 20 θα παραλυθεί. Οπότε χρειάζεται στην περίπτωση να πάρουμε τα κοιλιά από τη γραμμή που είναι το σημείο αφετηρίας του τομέα και το σημείο τερματισμού, και να πάρουμε τα κοιλιά μέχρι τα άκρα της εικόνας. Όπως βλέπετε εδώ με τα νούμερα πάμε από τη γραμμή την πράσινη μέχρι το άκρο και συνεχίζοντας πάμε από τη γραμμή την κόκκινη μέχρι το άκρο. Και τέλος υπάρχει ένας συνδυασμός που αν οι τομείς περιλαμβάνουν και είναι συνδυασμός του δεύτερου, πρώτου δεύτερου με του τρίτου δεύτερου τομέα στην ουσία, γίνεται συνδυασμός του δύο παραπάνω τεχνικών και μετρούνται ξεχωριστά τα αρτημόρια. Αυτό γιατί γίνεται στην ουσία. Θα μπορούσαμε να τα κάνουμε όπως με τους προηγούμενους τρόπους, απλά στην πράξη, άμα δεν προσέξουμε εδώ πέρα, θα πάρουμε αυτή την κόκκινη γραμμή με το 3, 5, 7, 9, θα την πάρουμε δύο φορές. Οπότε μετράμε ξεχωριστά ώστε να έχουμε πάντα στον από πάνω τομέα τη γραμμή εδώ πέρα, η οποία είναι για χ ίσον 0 και ψ ίσον 0 σε έναν άξονα. Προχωρώντας παρακάτω, ο υπολογισμός των γεγονότων περιλαμβάνει τρία γεγονότα στην ουσία για κάθε κελί. Τα γεγονότα έχουν να κάνουν με το τεταρτημόριο που βρίσκονται, η θέση τους. Άμα τα γεγονότα βρίσκονται στο πρώτο τεταρτημόριο, η θέση τους βρίσκεται, όπως βλέπετε εδώ πέρα, για το γεγονός εισόδου βρίσκεται κάτω δεξιά και για το γεγονός εξόδου πάνω αριστερά. Και αυτό αλλάζει με τον κάθε τομέα, καθώς περιστρέφεται η γραμμή. Τώρα, για το κάθε γεγονός, μας ενδιαφέρει το ύψος του κελιού, μας ενδιαφέρει η απόσταση του σημείου, του γεγονότος από τον παρατηρητή, η οποία η απόσταση αλλάζει ανάλογα με το γεγονός στην ουσία. Και μας ενδιαφέρει και η γωνία στην οποία συναντάμε το γεγονός, ώστε να τα ταξινομήσουμε στο τέλος της άρρωσης και να χρησιμοποιηθούν παρακάτω για να ελέγξουμε την ορατότητα. Το ύψος τώρα, το ύψος για να το υπολογίσουμε, χρησιμοποιούμε την τεχνική της παρεμβολής, ώστε να μην έχουμε το ύψος του κέντρου του κελιού για όλα τα γεγονότα. Για να υπολογίσουμε το ύψος του γεγονός εισόδου, χρησιμοποιούμε στην ουσία τα τέσσερα κοντινότερα κελιά. Αυτό, για παράδειγμα, είναι ένα κελί στο πρώτο τεταρτημόριο, όπως βλέπετε σαν αυτό εδώ πέρα. Χρησιμοποιούμε αυτά τα τέσσερα κοντινά κελιά και βρίσκουμε κατά μέσο όρο αυτά τα κελιά δια τέσσερα, μας κάνει το ύψος του γεγονός εισόδου. Αυτό είναι μια σημαντική διαφορά από το βασικό αλγόριθμο του Van Creveld, καθώς ο βασικός αλγόριθμος του Van Creveld χρησιμοποιεί για όλα τα σημεία του κελιού το ύψος του κέντρου του κελιού. Το οποίο τον κάνει να μην είναι πολύ ακριβή στην ουσία, όταν το κελί δεν τέμνεται ακριβώς στο κέντρο του. Προχωρώντας παρακάτω, για να κάνουμε την αρχικοποίηση τώρα της λίστας ορατότητας, που ανέφερα και προηγουμένως με τα κελιά, πρέπει στην ουσία να έχουμε την γωνία στην οποία αρχίζει ο κάθε τομέας. Έχοντας τη γωνία στην οποία αρχίζει ο κάθε τομέας, χρησιμοποιούμε την εξίσωση της ευθείας και ελέγχουμε για κάθε ψη ποια κοιλιά τέμνονται. Δηλαδή, όπως βλέπετε εδώ αριστερά, παίρνουμε για παράδειγμα το ψη, βλέπουμε για ψη σε ποιο χ τέμνει το κυλί, με τη γωνία που γίνεται αρχικοποίηση και το χ κάθε κυλιού από τον παρατηρητή μέχρι τα άκρα. Το ψ, συγγνώμη, από την αρχή του κελιού μέχρι τα άκρα, και παίρνουμε για χ, ψ και βλέπουμε στο ψ και 1 ποιο χ μας βγάζει η ίδια εξίσωση της ευθείας. Και βλέπουμε, οπότε, παίρνουμε για χ μέχρι χ τόνος, όπως βλέπετε εδώ πάνω, για χ μέχρι χ τόνος και ψ, βάζουμε τα κοιλιά της ορατότητας, το οποίο γίνεται σε κάθε βήμα γίνεται μια γραμμή στην ουσία. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, στο πρώτο βήμα γίνεται το ένα κελί εδώ το κόκκινο, μετά γίνουν τα δύο πορτοκαλί κοιλιά και μετά τα δύο κίτρινα. Τώρα, για την εκτέλεση γεγονότων. Πώς λειτουργούν τα γεγονότα... Τα γεγονότα λειτουργούν ανάλογα με το τύπο του γεγονότος. Τα γεγονότα, αρχίζουμε με τα γεγονότα εισόδου, τα οποία γεγονότα εισόδου εισάγουν το κελί που συναντάνε στη λίστα. Για παράδειγμα, εδώ πέρα έχουμε ένα γεγονός εισόδου για το πορτοκαλί κελί, όταν βρίσκουμε το πρώτο συναντάμε, το βρίσκουμε εδώ πέρα το γεγονός εισόδου. Όταν το πρώτο συναντάμε το κελί, πάει η λίστα από τρία στοιχεία, μπαίνει και το πρώτο κελί και έχουμε τέσσερα στοιχεία στη λίστα. Όταν συνεχίσει η περιστροφή αντίστοιχα από τη φορά του ρολογιού, όπως ανέφερα και προηγουμένως, μετά θα συναντήσουμε το κέντρο του μπλε στοιχείου εδώ πέρα. Οπότε θα έχουμε γεγονός κέντρου στο γαλάζιο κελί,
Στο γεγονός κέντρου, στην ουσία, θα ελέγξουμε την ορατότητα μέχρι το γαλάζιο κελί. Και άμα συνεχίσει η γραμμή να περιστρέφεται, θα συναντήσουμε στην πορεία το γεγονός εξόδου για το ροζ κελί, το οποίο βρίσκεται εδώ πέρα, στο οποίο εξάγεται από τη λίστα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, το ροζ κελί. Τώρα, για τον υπολογισμό της ορατότητας. Για τον υπολογισμό της ορατότητας, ο οποίος γίνεται όταν συναντάμε κελί κέντρου, χρειάζεται να προσέξουμε μερικά πράγματα. Ένα βασικό πράγμα που πρέπει να κοιτάξουμε για τον υπολογισμό της ορατότητας είναι η καμπυλότητα της γης. Επειδή οι εικόνες που χρησιμοποιούμε μπορεί να είναι πάρα πολλών χιλιόμετρων σε διαστάσεις, πρέπει να κοιτάξουμε λίγο πώς επηρεάζει η καμπυλότητα της γης το ύψος της, το ορατό ύψος του κάθε κελιού. Όπως βλέπετε και στην εικόνα εδώ πέρα, ο ορίζοντας μπορεί μερικά κελιά μέχρι και να τα κρύβει στην ουσία. Γιατί άμα το κελί βρίσκεται μετά τον ορίζοντα, το κελί δεν θα είναι καθόλου ορατό από τον παρατηρητή. Αλλά ακόμα και να μην το κρύβει, το πραγματικό ύψος του κελιού που φαίνεται εδώ πέρα μειώνεται αισθητά λόγω της ύπαρξης της καμπυλότητας γης. Επιπλέον πρέπει να κοιτάξουμε τι έκταση αντιπροσωπεύει κάθε κελί. Η εικόνα μας έχετε με ένα νούμερο κελιών, τα οποία άμα κάποιος το μελετήσει, έχουν διαφορετική έκταση το καθένα. Και όχι μόνο έχουν διαφορετική έκταση, μπορεί το τετράγωνο που φαινομενικά είναι τετράγωνο να έχει διαφορετική έκταση στο ύψος και στο πλάτος του στην ουσία. Πρέπει να υπολογίσουμε οπότε το μήκος σε μέτρα, τόσο για την καμπυλότητα όσο και για να έχουμε μια πιο καλή εκτίμηση του ορίζοντα. Τώρα, ένα άλλο σημαντικό πράγμα που πρέπει να κοιτάξουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε λίγο πιο ακριβές μεθόδους, όπως ανέφερα και προηγουμένως. Ο αλγόριθμος του Van Crevel χρησιμοποιεί μόνο το κέντρο του κελιού, το ύψος του κέντρου του κελιού, για να υπολογίσει την ορατότητα. Το θέμα είναι όμως ότι όταν ένα κελί δεν τέμνει στο κέντρο του, πώς θα υπολογιστεί η ορατότητα. Γιατί συνήθως τα κελιά δεν τέμνουν στο κέντρο τους. Όταν μελετάμε μια γραμμή, τα περισσότερα κελιά τέμνονται σε ένα διαφορετικό σημείο. Άμα δείτε για παράδειγμα εδώ πέρα, στο κάτω δεξιά σχήμα, αυτά τα κελιά έχουν ύψος για το γεγονός όδου τους 2 και για το κέντρο τους 2. Οπότε όπου και να περάσει η γραμμή, θεωρούμε ότι το ύψος είναι 2. Αλλά αν το ύψος περάσει από το πράσινο κελί, το οποίο στο γεγονός εισόδου του έχει ύψος 1, αλλά στο γεγονός κέντρου έχει τιμή 3, το ύψος, στην ουσία πρέπει να υπολογίσουμε πόσο κοντά περνάει στο γεγονός εισόδου του κελιού του πράσινου ή κοντά στο γεγονός κέντρου του. Γιατί άμα θεωρήσουμε ότι το γεγονός κέντρου του είναι σταθερό για όλο το κελί, θεωρήσουμε ότι το κελί έχει ύψος 3 όπου και αν τέμνεται, σημαίνει ότι ενώ εδώ το ύψος φαινομενικά θα έχει περίπου τιμή 1, άμα το δείτε γραφικά, με τον βασικό αλγόριθμο του Van Crevel θα το θεωρήσουμε ότι έχει τιμή 3 και θα βρίσκαμε πολύ πιο ελαττωματικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, θα είχαμε παρεξηγήσει το πόσο είναι το ύψος του κελιού, γιατί το ύψος του κάθε κελιού εξαρτάται από το διπλάνο κελιά, γιατί το ύψος των κελιών αποτελεί, δεν είναι αυτόνομα. Είναι ένα, πώς το εξηγήσω, είναι ένας χάρτης ο οποίος έχει γη και δέντρα. Δεν γίνεται ποτέ κάποιο σημείο να πηγαίνει από το 1 στο 3 αυτόματα. Πρέπει να, η απόσταση να, του ύψους να καλύπτεται σταδιακά. Εκτός αν είναι πολυκατοικία όμως. Ε? Δηλαδή, αν είναι πολυκατοικία, εκεί από το 0 μπορεί να πάει στο 10. Ναι, αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, πολύ συχνά η πολυκατοικία δεν θα καλύπτει ακριβώς το κέντρο του κελιού και δεν θα είμαστε πολυκατοικία ακριβώς στην αρχή του κελιού. Οπότε βγαίνει συνήθως καλύτερο το αποτέλεσμα, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, όταν υπολογίσουμε κατά μέσο όρο του ύψους, συνήθως τουλάχιστον. Ξεκάθαρα αυτό που λέτε είναι γεγονός, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πιο βολικό να υπολογίζουμε με μέσους όρους. Επίσης, σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι δεν υπολογίζονται τα κελιά ακριβώς με το ύψος, αυτόνομο με το ύψος, γιατί έχει σημαντικό παράγοντα, παίζει και η απόσταση του κελιού, με την έννοια της κλίσης. Άμα δείτε εδώ πέρα το μπλε ύψος είναι μεγαλύτερο από το πράσινο, αλλά παρατηρείται επειδή το πράσινο είναι πιο κοντά, στην ουσία επικαλύπτει το μπλε κελί, παρόλο που είναι πιο ψηλό από το πράσινο. Οπότε τα κελιά που εξετάζουμε, κοιτάζουμε την κλίση τους παρά το ύψος τους, γιατί κάποιο κελί μπορεί να καλύψει κάποιο άλλο μέσω της κλίσης. Τώρα, κατά τον τερματισμό του αλγορίθμου, κάθε διεργασία μας επιστρέφει ένα τριγωνάκι σαν αυτό εδώ πέρα. Υπολογίζει εντελώς αυτόνομα τα κελιά που βρίσκονται εδώ πέρα, τα κόκκινα και τα πράσινα, και κατά τον τερματισμό του αλγορίθμου εμείς παίρνουμε το output κάθε μικρής διεργασίας η οποία υπολογίζεται,
τα ενώνουμε και βγάζουμε το συνολικό output του αλγορίθμου, ο οποίος στην περίπτωσή μας τον έχω ζωγραφίσει με πράσινο και κόκκινο. Τα πράσινα κελιά στην περίπτωσή μας είναι τα ορατά και τα κόκκινα είναι τα μη ορατά. Για ένα συγκεκριμένο σημείο παρατηρητή όμως δεν δήλωσες, ε? Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Έχουμε, ναι. Ο παρατηρητής στην περίπτωσή μας, όπως ανέφερα και στην αρχή της παρουσίασης, βρίσκεται πάντα στο κέντρο εδώ πέρα της εικόνας. Στην ουσία, όλοι οι διαχωρισμοί γίνονται με βάση τον παρατηρητή, γιατί όλοι οι υπολογισμοί έχουν να κάνουν με την γωνία από τον παρατηρητή που συναντώμε κάθε κελί. Τώρα, για να κοιτάξουμε λίγο συμπεράσματα, να κοιτάξουμε λίγο μετρήσεις. Τώρα, εγώ έβαλα μία μέτρηση, για να μην καλύψω τώρα με πάρα πολλά νούμερα την εικόνα. Γενικότερα, άμα ανοίξετε και το κείμενο της ψυχιακής, έχουμε κάνει αρκετές μετρήσεις. Οι μετρήσεις βγαίνουν περίπου με συντελεστή κάπα, περίπου 0,99, δηλαδή 99%. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Σημαίνει ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή ακρίβεια. Ο συντελεστής κάπα λειτουργεί ως εξής. Ο συντελεστής κάπα δεν εκφράζει, δεν είναι ένα ποσοστό όπως να πούμε ορατά κελιά, μη ορατά κελιά. Ο συντελεστής κάπα εκφράζει ομοιότητα. Στην ουσία, ο συντελεστής κάπα παίρνει τη μέση από μείον 1 όταν υπάρχει πλήρης αντίθεση των κελιών, τιμή 0 όταν των εικόνων, τιμή 0 όταν δύο εικόνες είναι ανώμιες και τιμή 1 όταν δύο εικόνες είναι ίδιες. Ο συντελεστής κάπα στην ουσία, όταν έχει τιμή από 0,8 και πάνω, θεωρείται ότι έχουμε εξαιρετική ακρίβεια. Και εμείς στην περίπτωσή μας έχουμε 0,99 συντελεστής κάπα. Τώρα, ο συντελεστής κάπα πώς λειτουργεί στην ουσία? Κοιτάει πόσα κελιά, πόσα ρωτά κελιά συμφωνούν, πόσα έχουμε στο δικό μας αλγόριθμο και συμφωνούμε με τον αλγόριθμο του Grass και πόσα μη ορατά συμφωνούν με τον αλγόριθμο του Grass. Και ελέγχει και για τα ορατά και για τα μη ορατά κελιά πόσο συνέπεια δείχνουμε. Δηλαδή, άμα δείτε εδώ πέρα, έχουμε ευστοχία στα μη ορατά κελιά για τον αλγόριθμο του Grass 99%, για τα ορατά, συγγνώμη, για τα μη ορατά 99,7, ενώ στον αλγόριθμο το δικό μας έχουμε συνέπεια με του Grass 0,98 και 0,99 ανάλογα. Τώρα, αυτά τα δεδομένα τα πήρα για να δείξω ένα απλό output. Άμα θέλετε να δείτε παραπάνω output, έχουμε στο κείμενο της ψυχιακής έχουμε περίπου 20 σημεία, τα οποία έχουν ανάλογες μετρήσεις, βγαίνει στο περίπου πάντα 0,99 ο συντελεστής κάπα. Ωραία. Τώρα, να κοιτάξουμε λίγο πώς πήγανε ο χρόνος εκτέλεσης. Ο αλγορίθμος του Grass κάνει περίπου 55 δευτερόλεπτα να εκτελεστεί. Αυτός ο χρόνος που σας βάζω εδώ πέρα έχει να κάνει μόνο με τον χρόνο εκτέλεσης του αλγορίθμου, γιατί υπάρχει και ένας εξτρά χρόνος που χρειάζεται να φορτώσουν τα αρχεία μέσα στον αλγόριθμο. Ο δικός μου αλγόριθμος κατά μέσο όρο κάνει κάπου 500-550 δεύτερα. Δεν είναι πάντα σταθερό, γιατί ένας αλγόριθμος ο οποίος έχει πολλά εμπόδια γύρω του θα εκτελεστεί σχεδόν αμέσως και ένας αλγόριθμος που έχει ορατά σημεία μέχρι τα άκρα της εικόνας θα πάρει παραπάνω χρόνο να εκτελεστεί. Αλλά κατά μέσο όρο ένας αλγόριθμος παίρνει περίπου 500 δεύτερα με 600 συνήθως ένα κελί. Τώρα, ο αλγόριθμος ο δικός μας έχει αρκετή απόκληση αρχικά από το Grass, το οποίο συμβαίνει γιατί ο αλγόριθμος του Grass χρησιμοποιεί τόσο δείκτες όσο και διαχείριση μνήμης, οι οποίες δεν είναι τεχνικές που είναι διαθέσιμες στην Python, οι οποίες αφαιρούν αρκετό χρόνο από τον σηριακό αλγόριθμο. Παρ' όλα αυτά, άμα το δείτε πώς εκτελείται ο αλγόριθμος, μειώνεται αρκετά με την παράλληλη εκτέλεση σε 19 δεύτερα με 90 διεργασίες. Τώρα, οι διεργασίες έχουν όλο και λιγότερη απόδοση και αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί καταρχάς χρειάζεται η αρχικοποίηση, η οποία μας παίρνει λίγο χρόνο, όπως ανέφερα και προηγουμένως. Αλλά υπάρχει και το θέμα το εξής, ότι ο αλγόριθμος κυρίως παίρνει πάρα πολύ χρόνο να εκτελεστεί σε κομμάτια τα οποία έχουν πάρα πολλά πίξελα να εξεταστούν. Το οποίο σημαίνει ότι το worst case scenario μας καθυστερεί τον αλγόριθμο, το οποίο για να μειώσουμε το χρόνο εκτέλεση του αλγορίθμου χρειαζόμαστε όλο και περισσότερους εκτελεστές για να μειώσουμε στην ουσία το worst case scenario. Το worst case scenario δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε σε ποιο σημείο, σε ποιο τομέα βρίσκεται πριν εκτελεστεί ο αλγόριθμος. Οπότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς κατά την εκτέλεση είναι να διπλασιάσουμε τις διεργασίες, ώστε να μειωθεί περίπου στο μισό χρόνο εκτέλεσης με κάθε διπλασιασμό των διεργασιών περίπου. Το οποίο δεν είναι ακριβώς διπλασιασμός, γιατί υπάρχουν και κάποιες άλλες δουλειές που γίνονται, κάποιες αρχικοποιήσεις, οι οποίες τρώνε και αυτές λίγο χρόνο και η επικοινωνία των διεργασιών.
Για παράδειγμα, εδώ που λέω 19, αυτό δεν είναι πάντα 19. Έχω δει να γίνεται εκτέλεση σε 15 δευτερόλεπτα και έχω δει να γίνεται και 22, γιατί οι διεργασίες επικοινωνούν με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά. Αλλά κατά μέσο όρο περίπου παίρνει 19 δευτερόλεπτα. MPI είναι, δεν το είπες αυτό, και επίσης δεν είπες και σε ποιο σύστημα, όταν δίνουμε χρόνο δίνουμε και, και τα specs του συστήματος. Αυτά τα 90 διεργασίες, μπορείς να μας πεις πώς κατανεμηνήθηκαν, τι hardware είχαμε από πίσω? Ναι, δεν είμαι σίγουρος τι hardware είχε από πίσω, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, καλά, για λόγους πληρότητας να το θέσω, είναι η μικρή συστοιχεία που έχουμε στο εργαστήριο, που είναι 4 racks των 24 επεξεργαστών, που γίνεται υποβολή εργασιών μέσω του QSAB. Για λόγους πληρότητας, το αναφέρω, έχει και 24 GB RAM το κάθε rack. Εντάξει. Όπως είπε ο κ. Ζασιένης, αυτό έγινε στο cluster, χρησιμοποιώντας το MPI συνδέσμο με QSAB. Αυτό μπορεί να τρέξει σχέση σε έναν απλό υπολογιστή χωρίς QSAB, με απλή χρήση του MPI. Απλά θα έχει μικρότερη απόδοση συνήθως, γιατί ο υπολογιστής ο απλός έχει λιγότερες δυνατότητες από το cluster. Παρ' όλα αυτά, και στο δικό μου υπολογιστή, μπορούσα να το εκτελέσουμε περίπου 15 διεργασίες, ρίχνοντας τον χρόνο σε περίπου 105 δευτερόλεπτα από 500. Λοιπόν, μελλοντικές επεκτάσεις. Τώρα, ο αλγόριθμος, μπορούμε μελλοντικά να βελτιώσουμε λίγο παραπάνω την απόδοσή του, χρησιμοποιώντας παράλληλη επεξεργασία με κάρτα γραφικών, ώστε να γίνεται ταχύτερο υπολογισμός των γεγονότων των γελιών. Ο υπολογισμός των γεγονότων των γελιών μπορεί να γίνει μέσω της παραλίας με κάρτες γραφικών, γιατί είναι τελείως αυτόνομοι υπολογισμοί, ενώ ο υπολογισμός μετά που γίνεται για την ορατότητα, τα γεγονότα έχουν εξαρτήσει μεταξύ τους και δεν μπορεί να γίνει με τον ίδιο τρόπο. Μια ακόμα επέκταση μπορεί να γίνει πιο πολύ χρηστική, όχι απόδοση σε αυτή, είναι να συλλέγουμε τα δεδομένα αυτόματα και να τα αποθηκεύουμε αυτόματα σε μια βάση, ώστε να έχουμε μια εικόνα για μια περιοχή πώς αλλάζει με την παρόδο του χρόνου, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο, όπως ανέφερα, για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός δασοφύλακα, για να δει πώς αλλάζει ένα δάσος με την παρόδο του χρόνου. Τώρα υπάρχουν και δύο άλλες χρηστικές παραλλαγές του αλγορίθμου, στην ουσία. Η μία είναι, στην ουσία, να μετράμε για κάθε κελί που εξετάζουμε τον αριθμό των ορατών κελιών που συναντάμε για κάθε παρατηρητή. Και στην ουσία το κελί του παρατηρητή να αποθηκεύει μόνο τα ορατά κελιά, τον αριθμό των ορατών κελιών. Το οποίο μας δημιουργεί μια άλλη εικόνα, την οποία θα σας δείξω. Έχω κάνει αυτή τη συγκεκριμένη τεχνική, την έχω χρησιμοποιήσει και θα μπορώ να σας δείξω στη συνέχεια. Και υπάρχει και μια άλλη τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να μετρείται το απαραίτητο ύψος, ώστε να μπορεί ο παρατηρητής να έχει χειροτότητα ακόμα και στα ορατά κελιά. Το οποίο μας εξυπηρετεί πάρα πολύ, άμα θέλουμε να τρέξουμε μία φορά τον αλγόριθμο και να δούμε σε ένα κύλι που θέλουμε να έχουμε ορατότητα, πόσο ύψος μας χρειάζεται ακόμα για να έχουμε ορατότητα. Και αυτό μπορεί να βολεύει, ώστε να μην ξαναχρησιμοποιούμε, να μην ξανατρέχουμε και να κάνουμε υπολογισμού συνέχεια μέχρι να βρούμε καλό ύψος για να υπάρχει ορατότητα. Τώρα, για να κάνουμε έναν απολογισμό. Ακρίβεια πετύχαμε αρκετά υψηλή, λόγω ότι το συγκρίναμε το GRASS, και το GRASS, όντως ο πιο χρησιμοποιημένος αλγόριθμος, ο πιο συχνά χρησιμοποιημένος αλγόριθμος για να βρούμε τα αποτελέσματα αυτά, έχει σχεδόν ταύτιση με το δικό μας στα αποτελέσματά του. Οπότε θεωρούμε ότι είμαστε πετυχημένοι στο θέμα της ακρίβειας. Τώρα, διαθεσιμότητα, ο κώδικας μπορεί να είναι open source, να τον δίνουμε διαθέσιμο προς όποιον το χρειαστεί, σε αντίθεση με άλλους αλγορίθμους που δεν υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα αλγορίθμων open source σε αυτό το πράγμα που κάναμε. Και είναι και πολύ βολικό, άμα θέλει κάποιος να αναπτύξει κάτι παρόμοιο, να δει πώς έχει γίνει πρακτικά, για παράδειγμα η Σάρουση. Μετά, ευελιξία, η Python γενικά, κάνοντας και τον αλγόριθμο, για παράδειγμα, μπορώ να σας πω ότι παρέχει πάρα πολλά εργαλεία. Για παράδειγμα, για να εκτυπώσω εγώ το TIFF αρχείο, το output της πτυχιακής, άμα χρειάζονταν να το κάνω σε C++, χρειάζονταν αρκετές γραμμές κώδικα, να φτιάξω έναν αλγόριθμο καινούριο, ενώ, για παράδειγμα, στην Python υπάρχει μια έτοιμη βιβλιοθήκη μέσα από το Rasterio, η οποία με δύο γραμμές μας βγάζει το output που υπολογίστηκε στην ουσία. Επομένως, επειδή η εφαρμογή χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές παρόμοιες αλλά διαφορετικές δουλειές, πιστεύω ότι θα παρέχει πολύ σημαντικό εργαλείο η Python, γιατί θα παρέχει πάρα πολλές διαφορετικές βιβλιοθήκες για ό,τι χρειαστεί σε εφαρμογές που θα τρέξουν τον αλγόριθμο. Τώρα, για ταχύτητα,
Η ταχύτητα του λογαριθμού δεν είναι ιδανική για συριακή εκτέλεση. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι κατανοητό γιατί ο αλγόριθμος τρέχει σε Python, η οποία Python, όπως ανέφερα και πριν, στερείται τη χρήση των δικτών, που οι δείκτες πιάνουν πολύ λιγότερο χρόνο στην μνήμη, αλλά στερείται και τη διαχείριση μνήμης, το οποίο έχει πάρα πολύ σημαντικό αντίκτυπο στον αλγόριθμο. Για παράδειγμα, ο αλγόριθμος του Grass παίρνει περίπου 5 με 10 δευτερόλεπτα να διαβάσει το αρχείο και να αποθηκεύσει τα δεδομένα στη σάρωση. Σε μένα χρειάζεται περίπου 300 για να κάνω ακριβώς την ίδια δουλειά. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω είναι πολύ βολικό εργαλείο για ένα οργανισμό που θέλει να το τρέξει, για οποιονδήποτε χρήστη βασικά που θέλει να το τρέξει, που θα έχει ένα μικρότερο σε επεξεργαστική ισχύ υπολογιστή ή θα έχει ένα μικρό κλάστερ με αδύναμους υπολογιστές και θα μπορεί να το τρέξει και να βγάλει το ίδιο και καλύτερο αποτέλεσμα στην ουσία. Οπα. Τώρα, αν έχετε κάποια ερώτηση να μου κάνετε εσείς. Εντάξει, άλλιος... νομίζω δεν χρειάζεται. Είδαμε αποτελέσματα γιατί είμαστε εντός ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Οπότε, ας πάμε στις ερωτήσεις από τον κοινό. Καταρχήν από τον κύριο Πλόσκα, που είναι και συνεξεταστής. Και μετά από τους υπολείπους. Ωραία, καλημέρα και πάλι συγχαρητήρια για τη δουλειά σου. Κάποιες ερωτήσεις έχω. Να σου πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα αν χρησιμοποίησες σαν βάση τον αλγόριθμο του VanCrevelt και μετά έκανες κάποιες τροποποιήσεις. Δηλαδή, ή πήρες κατευθείαν τον αλγόριθμο του VanCrevelt. Να σου πω. Τον αλγόριθμο τον έκανα εγώ από την αρχή και η λογική του ήταν αυτή του VanCrevelt. Απλά ο VanCrevelt έχει μια σημαντική διαφορά. Καταρχάς, δεν υπάρχει κάπου ένας αλγόριθμος υλοποιημένος του VanCrevelt που είναι τον πήρα. Οπότε, π.χ. για τη σάρωση, αποφάσισα πώς την κάνω μόνος μου και όλα αυτά. Το πήρες εννοώ το σκεπτικό του αλγόριθμου, όχι. Ναι, το σκεπτικό. Απλά έκανα μια σημαντική παραλλαγή στο πώς υπολογίζονται τα κελιά, το οποίο μας οδηγεί σε σημαντική αλλαγή και πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος. Για παράδειγμα, ο αλγόριθμος ο βασικός χρησιμοποιεί ένα δέντρο, το οποίο εμάς, επειδή χρησιμοποιούμε πολλές μετρήσεις και κάθε σημείο που τέμνει το κελί, χρησιμοποιούμε άλλη μέτρηση του ύψους. Αυτό μας εμποδίζει να χρησιμοποιήσουμε το δέντρο του βασικού αλγορίθμου. Έχουμε αλλάξει τη βασική δομή και έχουμε πάρει λύση αντί για δέντρο, γιατί το δέντρο δεν μας εξυπηρετεί. Το δέντρο τι κάνει στην ουσία? Κρατάει το μέγιστο ύψος και συνδυάζει η τεχνική του δέντρου συνδυάζει τη διαδική αναζήτηση μαζί με το μέγιστο ύψος. Όταν βρεις το κελί με διαδική αναζήτηση μέσω του δέντρου, έχει και το μέγιστο ύψος που συναντά σε εκείνο το κελί. Οπότε ο βασικός αλγόριθμος χρησιμοποιούσε το δέντρο, έκανε μια αναζήτηση και έβρισκε αν υπάρχει ορατότητα. Εμείς, επειδή κοιτάμε όλη τη γραμμή μέχρι το κελί, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απλά ένα δέντρο και να πούμε ότι έχουμε την ορατότητα δεν έχουμε από το ύψος του δέντρου. Γιατί όλα τα κελιά μέχρι το δέντρο πρέπει να ξαναυπολογιστούν σε κάθε φορά που συναντάμε ένα κελί. Αν καταλαβαίνετε περίπου τι λέω. Ωραία, οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι μια παραλλαγή του VanCrevelt γιατί έκανε αυτή την τροποποίηση σε αυτό το σημείο, έτσι. Ναι, έκανα αρκετές τροποποιήσεις. Ναι. Αλλά η λογική, η βασική είναι του VanCrevelt στο πώς γίνεται η δουλειά. Γενικά, έχετε δίκιο. Ωραία. Σε σχέση με την ακρίβεια, είδα και λίγο τα αποτελέσματα. Είναι καλύτερα από αυτή, η ακρίβεια από τον αλγόριθμο του VanCrevelt, είναι η ίδια. Ο αλγόριθμος του VanCrevelt έχει σημαντική διαφορά. Δηλαδή, το coefficient του δικό μας με του VanCrevelt είναι 0,7. Δηλαδή έχουμε αρκετή απόκληση. Αλλά αυτή η απόκληση έχει να κάνει ότι εμείς έχουμε πιο καλά αποτελέσματα από το VanCrevelt. Ο αλγόριθμος του VanCrevelt αγνοεί τα ενδιάμεση ύψη στα κοιλιά, όπως σας είπα. Οπότε βελτιώθηκε η ακρίβεια. Οπότε στην ουσία από τον original αλγόριθμο βελτιώνεται. Έτσι και στο γράσι η χρήση της παρεμβολής στην ουσία βελτιώνει το output σαν ακρίβεια. Ωραία. Αυτός ο αλγόριθμος του VanCrevelt που υπήρξε η βάση ήταν ουσιαστικά το state of the art, δηλαδή είναι ο καλύτερος αλγόριθμος που υπάρχει ή απλά αυτός? Να σας πω, υπάρχουν 4 βασικοί αλγόριθμοι. Οι 2 δεν είναι πολύ αποδοτικοί. Μπορεί να είναι και το ίδιο και περισσότερο ακριβή σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά έχουν πάρα πολύ πρόβλημα στην ακρίβεια. Γιατί στην ουσία οι άλλοι αλγόριθμοι υπολογίζουν από τον παρτρίστη προς το κάθε κελί ξεχωριστά. Εμένα ο αλγόριθμος του VanCrevelt χρησιμοποιεί τη σχέση των κελιών για να παραλείψει υπολογισμούς. Τώρα υπάρχει κι άλλος ένας αλγόριθμος, ο οποίος είναι αρκετά αποδοτικός, άμα χρησιμοποιήσουμε τη λογική του VanCrevelt, ο οποίος λέγεται X-Draw αλγόριθμος. Αλλά εμείς στην ουσία δεν θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε μια δομή η οποία μετράει τα ύψη κάθε κελιού από την αρχή κάθε φορά που γίνεται ένας υπολογισμός. Και ο άλλος αλγόριθμος, επειδή είχε μια άλλη λογική, δηλαδή διατηρούσε τα παλιά ύψη σε δαχτυλίδια γύρω του,
Και ο υπολογισμός κοιτούσε μόνο το προηγούμενο δαχτυλίδι. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τους υπολογισμούς για όλα τα προηγούμενα κελιά, παρά μόνο για το προηγούμενο κελί. Και εκεί πέρα δεν μας διευκόλυνε ο άλλος αλγόριθμος, παρόλο που είναι αρκετά καλός. Okay. Γενικότερα χρησιμοποιείται κατά κύριο όρο αυτός, ανεξάρτητα ότι ο άλλος, όπως λέω, αυτός λέγεται έξτρο, ο άλλος είναι αρκετά καλός. Ο έξτρο χρησιμοποιείται κυρίως, να σου πω την αλήθεια, για παράλληλη επεξεργασία με GPU, γιατί είναι λίγο πιο αυτόνομα τα γεγονότα του. Ωραία, το δεύτερο είναι στα υπολογιστικά λίγο πειράματα που έκανες. Γιατί πρώτα απ' όλα χρησιμοποίησες Python, γιατί αρχικά ανέφερες ότι σε ενδιαφέρει ο χρόνος. Να μειώσεις τον χρόνο. Να σας πω. Άρα η χρήση του Python λίγο είναι, ξέρεις, αντίθετη. Ναι, έχετε δίκιο. Απλά το θέμα, η λογική ήταν ότι εμείς χρησιμοποιούμε Python, γιατί χρειάζεται αυτή η εφαρμογή, χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές. Πολύ συχνά, για παράδειγμα, στα μονοπάτια, όταν θέλουμε να κάνουμε ένα μονοπάτι, χρησιμοποιείται με δείκτες εδάφους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πάρα πολλούς διαφορετικούς δείκτες. Δηλαδή, δεν χρησιμοποιείται κατά βάση αυτόνομα. Χρησιμοποιείται με δείκτες UV για να δούμε αν είναι πράσινο ένα δάσος. Και χρειαζόμαστε πάρα πολλές βιβλιοθήκες. Μπορώ εγώ να τον κάνω πιο γρήγορα σε set τον αλγόριθμο, για παράδειγμα. Απλά χάνει τη χρηστικότητά του. Γιατί όταν πάει κάποιος να το χρησιμοποιήσει και θέλει να χρησιμοποιήσει μια άλλη βιβλιοθήκη, την οποία δεν την παρέχει, χάνει από το θέμα χρηστικότητας μετά ο άλλος. Γι' αυτό ο κύριος Μανάκος θέλει. Μπορείς να γράψεις ένα API που να το καλύψει τον αλγόριθμο σου και να επιστρέψει. Μπορεί να το καλύψει από ποια γλώσσα θέλει αυτό τον αλγόριθμο δικό σου. Ναι, απλά μπορούμε να κάνουμε. Η λογική πάντως το θέλατε σε Python, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή ήταν. Ναι, απλά αυτό που λέτε ισχύει. Απλά γενικότερα μέσα στην Python μπορεί να γίνει μέσα στον πηγαίο κώδικα η διαφορά. Όχι απλά να έχουμε ένα output. Καταλαβαίνετε εννοώ. Δηλαδή μπορεί κάποιος να βάζει ένα κριτήριο μέσα στην ορατότητα μαζί και να πλέκει ένα δίκτυο, ας πούμε, πρασίνου. Αυτό που λέτε ισχύει, άμα κάνουμε ξεχωριστά τους δείκτες και κάνουμε μια επικάλυψη αποτελεσμάτων στην ουσία. Και ήθελες να μάθεις και Python, είναι αλήθεια. Οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία να ασχοληθείς με κάτι που δεν είχες μάθει στα πλαίσια εδώ των σπουδών σου. Οπότε είχαμε συζητήσει να αποκομίσεις και γνώσεις για τόσο καλές σε μια γλώσσα προγραμματισμού αρκετά χρήσιμη όπως την Python. Ναι, η αλήθεια είναι θα μπορούσε να γίνει σε εσέ. Απλώς ήταν και κάτι διαφορετικό για σένα και σου τράβηξε και το ενδιαφέρον. Ωραία. Στην διαφάνεια 23, λίγο το speed up, άμα θες να το δούμε. Εδώ. Πείτε μου. Εδώ πέρα, ποιος πιστεύεις ότι είναι ο λόγος που το speed up δεν είναι ομαλό? Δηλαδή, για παράδειγμα, πηγαίνεις από 45 σε 90 διεργασίες και δεν, ας το πούμε, το speed up δεν διαιρείται δια 2, ή αν πας από μία διεργασία σε 15, δεν διαιρείται κατευθείαν 15. Γιατί δεν έχουμε γραμμικό speed up, δηλαδή, με άλλα λόγια. Υπάρχουν στην ουσία, βασικό, υπάρχουν πολύ, πολύ μικρές αλληλεπικαλύψεις, τέλος πάντων, γιατί η αρχικοποίηση, να σας πω πιο πάνω, να σας δείξω τι εννοώ, όταν αυτή η γραμμή υπολογίζεται χειροκίνητα. Για κάθε τομέα, αναγκαστικά πρέπει να γίνει αυτόματα εισαγωγή των κελιών στη γραμμή που αρχίζει ο τομέας. Οπότε υπάρχει μια επικάλυψη μικρή. Τώρα, από εκεί και πέρα, το θέμα είναι ότι, για παράδειγμα, όπως βλέπετε αυτό εδώ πέρα, το output, άμα ένας τομέας έχει αυτό το output εδώ πέρα, το πράσινο, το έχει ένας τομέας μόνο. Οι άλλοι τομείς, κατά βάση, επειδή βλέπω ότι κόβεται εδώ πέρα και δεν έχει παραπέρα output, μάλλον εδώ πέρα υπάρχει κάποιο εμπόδιο. Το οποίο, εγώ όταν βλέπω κάποιο εμπόδιο, κόβω τους υπολογισμούς και αυτός ο τομέας, άμα ήταν πάνω δεξιά εδώ τομέας, θα γινόταν πολύ γρήγορα. Υπάρχει ένα bottleneck στην ουσία στον κάτω τομέα όμως. Το οποίο στην ουσία, εμείς επειδή δεν ξέρουμε πού θα εμφανιστεί το bottleneck του καθένα, θα κολλήσει στην ουσία, που θα κάνει πολύ χρόνο. Επειδή δεν το ξέρουμε πριν τρέξει ο αλγόριθμος, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε και να κόψουμε αυτό το τομέα στα 2 για να μειωθεί εδώ ο χρόνος που κάνει ο τομέας. Ο μόνος τρόπος για να το μειώσουμε στα 2 είναι να κάνουμε επί 2 τις διεργασίες, αν με καταλαβαίνετε. Ναι. Οπότε μετά από ένα σημείο του επί 2 δεν πολύ βοηθάει. Δηλαδή φεύγει λογαριθμικά μετά, χάνει λίγο απόδοση. Αλλά. Ωραία, λοιπόν, Χρήστο, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, να πω την απάντηση εδώ πέρα, ενδεχομένως όπως το είπες εδώ με πιο συνεπτικό τρόπο, ότι επειδή είναι στατική η διαίρεση των δεδομένων, των περιοχών που θα δει κάθε διεργασία, μερικές φορές πέφτει σε μια διεργασία ένα πολύ μικρό κομμάτι, δηλαδή που μπορεί και τερματίζει αμέσως, οπότε αυτό μπαίνει σε κατάσταση idle. Θα ήταν ένα ωραίο μητρικό να δούμε από τα 15 threads, ας πούμε, πόσοι τέλειωσαν στην ώρα τους και πόσα περίμεναν κτλ. Και κάποιοι που αναλαμβάνουν να κάνουν πολύ περισσότερη δουλειά, άρα υπάρχει ένα imbalance
γενικότερα, αλλά είναι λόγω της εικόνας. Εδώ βέβαια θα μπορούσε να βελτιωθεί ίσως αν το βλέπαμε με κάποιο δυναμικό τρόπο, αλλά δεν ξέρω πώς τώρα θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά λόγω της στατικής διαίρεσης προκαλείται αυτή η διαφορά στο χρόνο. Δεν είναι χρήσιμο. Ναι, όπως το είπατε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν έχω κάποια άλλη ερώτηση. Από το κοινό τώρα, αν θέλουμε κάποιον να ρωτήσει. Κάποιος από το κοινό. Δεν βλέπω να έχουμε κάποια ερώτηση από το κοινό. Άρα, Χρήστο, σε ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Θέλετε να σας δείξουμε ένα πρόχειρα γραφικά το output που προέκυψε κιόλας πριν κλείσουμε. Ένα συσσωρευτικό. Δείξε μας και μια εικόνα του συσσωρευτικού. Αυτό ήταν, είπαμε, για ένα σημείο μόνο. Και είχα ζητήσει από τον Χρήστο να βγάλει μια συσσωρευτική, δηλαδή από πολλά σημεία στην ίδια εικόνα. Ένα λεπτό και να σας δείξω. Βέβαια, έχουμε καθυστερήσει λίγο στο χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι είναι και 50, οπότε θα έπρεπε ήδη να μπούμε στην επόμενη διπλωματική. Έχετε δίκιο. Ένα λεπτάκι. Γενικά, οι απλές views στην ανάλυση βγάζουν κάτι τέτοιο, για παράδειγμα. Το οποίο, άμα σας δείξω πρόχειρα και βάλω του grass, είναι αυτό. Οπα, να σου πάρω λιγάκι. Αυτό είναι πώς βγαίνει το output. Τα μαύρα είναι τα δικά μου που δεν είναι κοινά με του grass. Εδώ τώρα, είναι όσο στην ακρίβεια, λοιπόν, ότι υπάρχει στα περισσότερα σημεία ταύτιση, ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, άμα κάνουμε ένα συσσωρευτικό, ο αλγόριθμος βγαίνει κάπως έτσι, ένα μικρό κομμάτι που τρέξει με συσσωρευτικά. Ένα λεπτάκι, γιατί κόλλησε λίγο. Να το, εδώ είναι. Ο αλγόριθμος έχει μια τέτοια μορφή μετά, που αναλόγω με το πώς κοιλιά βλέπει ο παρατηρητής, αλλάζει το χρώμα, όπου πιο μαύρα είναι τα κοιλιά, τα οποία ο παρατηρητής έχει πιο μεγάλη ρωτότητα από τα άλλα. Αυτό, άμα βάλω και τον original χάρτη από πίσω να δείτε. Δηλαδή, στα μαύρα κοιλιά είναι τα σημεία όπου τα βλέπουν οι περισσότεροι παρατηρητές. Ναι, ναι. Ένα λεπτάκι να σας βάλω και το πρόχειρο και το άλλο, να δείτε τι εννοώ. Δηλαδή, άρα, π.χ. μια κορυφή του βουνού θα είναι μαύρη, γιατί βλέπετε, βλέπουν από πολλά σημεία. Ναι, εδώ που είναι πεδιάδα στην ουσία, στον original χάρτη, έχει. Θα βάλω χειροκίνητα. Έχει, βλέπετε, έχει πιο πολλά μαύρα, γιατί έχει πιο πολλά ορατά σημεία, όσα σημεία είναι εδώ μέσα. Το βλέπουν όλοι, λοιπόν, αυτό το κομμάτι, γι' αυτό είναι μαύρο. Βλέπετε. Είναι πολύ παρόμοιο, δηλαδή, αν παρατηρήσετε τα σημεία και το αφαιρέσω δικό μου, είναι, βλέπετε. Ναι, ναι, ωραίο. Mm. Δεν μας είπες όμως από πού είναι αυτά τα δεδομένα, γιατί πρέπει να έχετε αφαίρεις. Δίκιο. Αυτά πού είναι. Από ένα δάσος στη Βαυαρία, είναι περίπου μια απόσταση 64 τετραγωνικών χιλιόμετρων, το οποίο μας το παραχώρησε, τώρα δεν θυμάμαι να σας πω τέτοια απ' έξω, μπορώ να το κοιτάξω. Εντάξει, μας παραχώρησε κάποιος partner του κύριου Μανάκου, για να κάνουμε αυτό το μοντέλο. Είναι ένα δάσος στη Βαυαρία. Εντάξει. Okay, ευχαριστούμε, λοιπόν, Χρήστο. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Νίκο, για τη βαθμολογία θα μιλήσουμε μετά τηλεφωνικώς, για να συνεχίσουμε. Ωραία, καλή συνέχεια. Έγινε, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Συνεχίζουμε, λοιπόν, στην επόμενη παρουσίαση. Η επόμενη παρουσίαση, σύμφωνα με το πρόγραμμα, είναι του Νίκου Ευαγγελόπουλου. Συνεξεταστής είναι ο κύριος Δώσης. Η παρουσίαση αφορά την δημιουργία ενός αλγορίθμου με γενετική διαδικασία. Λοιπόν, σ' ακούμε, Νίκο. Ο χρόνος είναι δικός σου. Αν μπορείς να είσαι και λίγο πιο σύντομος από το προβλεπόμενο 20 λεπτό, θα βοηθούσε στην ομαλή διεξαγωγή να παρουσιάσουν. Κάνε unmute το μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους και από μένα, σε όλους τους συνάδελφους και φοιτητές. Καλημέρα. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλημέρα, Μιχάλη. Νίκο, κάνε unmute και share την οθόνη. Ναι, ναι, μ' ακούτε. Ναι, ναι. Μισό λεπτό. Βλέπετε την οθόνη μου. Ναι, ξεκίνησε full screen και ξεκίνα. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Ευαγγελόπουλος Νικόλαος και θα σας παρουσιάσω τη διπλωματική μου εργασία με τίτλο «Ανάπτυξη λογισμικού για τη δημιουργία σχηματικού σε αυτοματοποιημένη διαδικασία παραγωγής ψηφιακών κυκλωμάτων». Επιβλέπων καθηγητής ήταν ο κύριος ο Δ. Μινάς Δασιγέννης. Το περίγραμμα της παρουσίασης έχει ως εξής.
Στην αρχή θα πούμε κάποια εισαγωγικά πράγματα, μετά θα μιλήσουμε για τον αλγόριθμο που χρησιμοποιήθηκε. Έπειτα θα πούμε για την εκτέλεση και τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Στο τέλος θα μιλήσουμε για συμπεράσματα και μελλοντικές επεκτάσεις. Εισαγωγικά. Δημιουργήθηκε ένα εργαλείο γραμμής εντολών που δημιουργεί και βελτιστοποιεί σχηματικά ψηφιακών κυκλωμάτων. Ένα παράδειγμα του αρχείου εισόδου που δέχεται αυτό το εργαλείο είναι το αρχείο DOT που βλέπετε στα δεξιά σας, που έχει δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι τα components και το δεύτερο τμήμα είναι τα interconnections, που στην ουσία του λέμε, του κάνουμε την περιγραφή του κυκλώματος. Του λέμε περιέχει αυτά τα components και συνδέονται με αυτόν τον τρόπο μεταξύ τους. Στο αρχείο DOT μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα βασικά... επίσης, η έξοδος του εργαλείου μας είναι συμβατή με το LogiSim, δηλαδή το output είναι ένα .circ αρχείο που μπορούμε να το ανοίξουμε με το LogiSim και να δούμε το τελικό κύκλωμα. Εδώ στο αρχείο DOT μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα βασικά στοιχεία του LogiSim, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και custom στοιχεία, δηλαδή κυκλώματα που έχουμε ορίσει στο LogiSim, να τα εισάγουμε εδώ πέρα έως ένα στοιχείο. Η βελτιστοποίηση γίνεται με τη χρήση γενετικού αλγορίθμου. Ο αλγόριθμος. Ο αλγόριθμος σε 5 στάδια ξεχωριστά θα τον εξετάσουμε. Στο πρώτο στάδιο θα μιλήσουμε για την αναπαράσταση των κυκλωματικών στοιχείων. Στο δεύτερο στάδιο θα μιλήσουμε για την ομαδοποίηση, έτσι ώστε το κύκλωμα να έχει μία δομή από inputs διάμεσα έως output στοιχεία. Μετά θα μιλήσουμε για τη τμηματοποίηση του χώρου, υπολογισμός των φυσικών μεγεθών των τμήματων και του χώρου συνολικά. Έπειτα θα μιλήσουμε για τοποθέτηση και διασύνδεση των στοιχείων. Η διασύνδεση γίνεται με τον αλγόριθμο A*. Και στο τέλος θα κάνουμε τη βελτιστοποίηση του σχηματικού κυκλώματος με το γενετικό αλγόριθμο. Η αναπαράσταση των στοιχείων. Όλα τα στοιχεία θεωρούμε ότι είναι ορθογόνια παραλληλόγραμμα. Δεν ασχοληθήκαμε με γωνίες και καμπύλες και τέτοια σχήματα. Τα θεωρούμε όλα ορθογόνια παραλληλόγραμμα. Όπως βλέπετε δεξιά, έχουμε ένα input pin, μία πύλη end των 5 inputs και ένα output pin. Αυτά όλα εμείς θα αναπαριστούμε, όπως βλέπετε κάτω, η πύλη end σαν ένα ορθογόνιο παραλληλόγραμμα. Έχουν θέση, έχουν μέγεθος, έχουν προσανατολισμό, έχουν σχετικές θέσεις των input και output pins και γνωρίζουμε αν ένα στοιχείο είναι input, intermediate ή output στοιχείο. Δηλαδή αν είναι στοιχείο εισόδου, ενδιάμεσο ή τελικό ή στοιχείο εξόδου. Όπως βλέπετε στις τρεις εικόνες των στοιχείων, το πρώτο στοιχείο είναι ένα input στοιχείο, το δεύτερο, η πύλη end, είναι ένα ενδιάμεσο στοιχείο, διότι έχει και input και output pins, και το τρίτο στοιχείο είναι ένα output στοιχείο. Στην κάτω εικόνα βλέπουμε ότι η θέση της πύλης end βρίσκεται στο σημείο 3-3, η θέση ορίζεται από το επάνω αριστερά σημείο του στοιχείου, έχει σχετικές θέσεις inputs στο σημείο 0-0, 0-1 έως 0-4, σχετική θέση output στο σημείο 5-2. Σχετική είναι η θέση διότι λαμβάνεται υπόψη από το σημείο, θέσης του στοιχείου. Έχει ένα μέγεθος 5,4 και ένα προσανατολισμό, ο οποίος είναι ανατολικός στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι προσανατολισμοί που μπορεί να έχει ένα στοιχείο είναι οι 4, ανατολικός, δυτικός, βόρειος, νότιος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η τμηματοποίηση του χώρου. Ο υπολογισμός των φυσικών μεγεθών των ομάδων. Ακολουθούμε έναν αλγόριθμο. Το χ, για να υπολογίσουμε τα φυσικά μεγέθη των ομάδων, το χ είναι μεταβλητό. Εξαρτάται δηλαδή, σε κάθε ομάδα μπορεί να είναι διαφορετικό, ενώ το ψ είναι σταθερό για όλες τις ομάδες. Το χ είναι μεταβλητό και ισούται με τη μεγαλύτερη πλευρά από όλα τα στοιχεία της ομάδας. Δηλαδή, στην εικόνα που βλέπετε δεξιά επάνω, στην ομάδα 1 έχουμε δύο στοιχεία μέσα από το καθένα που όλα έχουν πλευρά, η μεγαλύτερη πλευρά είναι 2, είναι τετράγωνα. Οπότε το χ αυτής της ομάδας θα είναι 2. Στη δεύτερη ομάδα έχουμε την πύλη end που έχει μέγεθος 5,4
Άρα το χ αυτής της ομάδας θα είναι 5, η μεγαλύτερη πλευρά της πύλης. Το ψ είναι σταθερό για όλες τις ομάδες και ισούται με το μεγαλύτερο του αθροίσματος των μεγαλύτερων πλευρών του κάθε στοιχείου επί 2. Αυτό προκύπτει βρίσκοντας το άθροισμα των μεγαλύτερων πλευρών μέσα σε μια ομάδα, συγκρίνουμε όλα αυτά τα αθροίσματα των ομάδων, παίρνουμε το μεγαλύτερο και αυτό το πολλαπλασιάζουμε επί 2 για να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει διαθέσιμος χώρος για όλα τα στοιχεία, έτσι ώστε να εισαχθούν όλα τα στοιχεία σε μια ομάδα. Η εισαγωγή των στοιχείων στην ομάδα, η θέση τους, δίνεται τυχαία. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δίνοντας τυχαίες θέσεις στα στοιχεία, υπάρχει διαθέσιμος χώρος για όλα τα στοιχεία. Ο υπολογισμός του συνολικού χώρου στο τέλος είναι το άθροισμα όλων των χ των ομάδων και το ψ που είναι κοινό για όλα. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο συνολικός χώρος, ο ελάχιστος συνολικός χώρος, θα ήταν 2 συν 5 συν 2, αυτό θα ήταν το χ, δηλαδή 9,10 ο συνολικός χώρος, ο ελάχιστος. Ελάχιστος λέω διότι υπάρχουν κάποιες μεταβλητές που μπορούμε να ορίσουμε κατά την είσοδο του, κατά την έναρξη της εκτέλεσης, όπου μπορούμε να ορίσουμε περιθώρια. Μπορούμε να ορίσουμε περιθώρια εξωτερικά από τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη σε αυτό το σημείο για να υπολογιστούν τα μεγέθη. Μπορούμε να ορίσουμε περιθώρια εσωτερικά των ομάδων, να υπάρχουν κάποια περιθώρια έτσι ώστε να επαρκεί ο χώρος για να περνάνε και διάφορες καλωδιώσεις ενδιάμεσά τους. Μπορούμε να τα ορίσουμε εμείς αυτά τα περιθώρια. Η τοποθέτηση των στοιχείων σε κάθε ομάδα γίνεται με τυχαίο τρόπο. Δίνονται τυχαία χ και ψ στο στοιχείο, σε κάθε στοιχείο, έως ότου υπάρξει διαθέσιμη θέση όπου και γίνεται η εισαγωγή του. Η διασύνδεση των στοιχείων με τον αλγόριθμο A-Star δύο στάδιων. Το πρώτο στάδιο είναι αυτό το στάδιο της έβρεσης του συντομότερου μονοπατιού. Το δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο με τις λιγότερες δυνατές αλλαγές κατεύθυνσης, όπως βλέπετε και στις δύο εικόνες δεξιά. Στο πρώτο στάδιο, σε μία διαγώνια καλωδίωση, ο A-Star, ο κλασικός, θα μας έδινε μία τέτοια καλωδίωση με πολλές αλλαγές κατεύθυνσης. Εφαρμόζοντας το δεύτερο στάδιο, θα πάρουμε ένα πιο σωστό αποτέλεσμα από άποψη ψηφιακών κυκλωμάτων, ένα πιο έτσι αισθητικά ωραίο αποτέλεσμα και ευδιάκριτο. Κατά την έβρεση μονοπατιού, κατά την έβρεση καλωδίωσης, πάντα γίνονται όλα υπό τους περιορισμούς του λότσιμ για τις καλωδιώσεις. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί του λότσιμ για τις καλωδιώσεις, όπου λαμβάνονται υπόψη σε αυτό το σημείο. Όπως ότι μία καλωδίωση μπορεί να διαπερνά μία άλλη χωρίς να γίνει ένωση, μόνο όταν αυτό γίνεται κάθετα. Μπορεί δηλαδή να διαπεράσει μία άλλη καλωδίωση μόνο κάθετα. Αλλιώς θα υπάρξει ένωση. Αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας κατά την έβρεση της καλωδίωσης. Και γι' αυτό το λόγο αυξάνεται και πολύ η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου, γιατί αυτό το σημείο είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο σημείο μέσα στον αλγόριθμο, η έβρεση καλωδίωσης και η έβρεση του γειτονικού κόμβου του κελιού μετακίνησης για την καλωδίωση. Είναι το σημείο που χρησιμοποιείται περισσότερο από όλα στον αλγόριθμο. Ας μιλήσουμε τώρα λίγο για τους γενετικούς αλγορίθμους γενικά. Κάποιες βασικές έννοιες για τους γενετικούς αλγόριθμους. Οι έννοιες είναι το γονίδιο, το οποίο είναι το μικρότερο χαρακτηριστικό. Είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει και ενώνοντας πολλά γονίδια δημιουργείται το χρωμόσωμα. Ενώνοντας πολλά χρωμοσώματα δημιουργείται το άτομο και πολλά άτομα μαζί μας ορίζουν έναν πληθυσμό. Ο αλγόριθμος. Αυτός είναι ο ψευδοκώδικας του αλγόριθμου. Εκκίνηση, generate the initial population, δημιουργούμε τον αρχικό πληθυσμό σε αυτό το σημείο. Στον αρχικό πληθυσμό υπολογίζουμε για κάθε άτομο ξεχωριστά την fitness, την τιμή αξιολόγησης αυτού του ατόμου, το πόσο ικανό είναι. Αναπόλυγο για τον γενετικό αλγόριθμο, ότι η λογική του είναι ότι δημιουργώντας έναν πληθυσμό, και όταν τα,
τα ικανότερα άτομα προωθούνται στις επόμενες γενιές. Ο γενετικός αλγόριθμος μας λέει ότι προχωρώντας τις γενιές, ο μέσος όρος του πληθυσμού, η ικανότητα του πληθυσμού, ο μέσος όρος του πληθυσμού θα αυξάνεται. Αυτό είναι το σκεπτικό του γενετικού αλγορίθμου. Όπως βλέπουμε παρακάτω, τα τέσσερα βασικά βήματα που επαναλαμβάνονται είναι η επιλογή, selection, crossover, η διασταύρωση, mutation, η μετάλλαξη, και πάλι γίνεται ο υπολογισμός της αξιολόγησης της λύσης του ατόμου. Αυτό γίνεται ως ότου φτάσουμε ή το όριο των γενεών που έχουμε ορίσει ότι θέλουμε ο πληθυσμός μας, ότι θέλουμε ο αλγόριθμος να φτάσει έως τις 1000 γενιές π.χ., να φτάσει σε ένα όριο, ή όταν πιάσουμε μία τιμή αξιολόγησης για ένα άτομο, για μία λύση που μας αρκεί, οπότε μπορούμε να διακόψουμε τον αλγόριθμο. Να πούμε λίγο αναλυτικότερα τώρα για τα βήματα του αλγορίθμου. Επιλογή. Επιλογή είναι η διαδικασία. Σε κάθε άτομο βασικά του πληθυσμού δίνεται μία πιθανότητα επιλογής με βάση την τιμή αξιολόγησης. Δηλαδή, όσο πιο μεγάλη τιμή αξιολόγησης έχει ένα άτομο, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχει να επιλεγεί έτσι ώστε να διαιωνίσει το είδος του. Από αυτό σημαίνει ότι τα καλά χαρακτηριστικά λόγω της καλής τιμής αξιολόγησης θα περάσουν και στην επόμενη γενιά. Διασταύρωση γίνεται με πιθανότητα αυτό, αν θα γίνει διασταύρωση ή όχι. Είναι η διαδικασία όπου επιλέγονται κάποια άτομα για να δημιουργήσουν απογόνους. Δηλαδή, η διαδικασία κατά την οποία θα περάσουμε από τη μία γενιά στην άλλη. Μετάλλαξη είναι η διαδικασία κατά την οποία μεταλλάσσεται τυχαία ένα γονίδιο. Συνάρτηση αξιολόγηση είναι μια διαδικασία αξιολόγηση του ατόμου, όπως προείπα. Η αντιστοίχηση τώρα των βασικών ενιών του γενετικού αλγορίθμου με το ψηφιακό κύκλωμα. Αντιστοιχίζουμε το κυκλωματικό στοιχείο με το γονίδιο, όπως βλέπετε στην εικόνα δεξιά. Το κυκλωματικό στοιχείο α1νι είναι ένα γονίδιο. Η ομάδα είναι ένα χρωμόσωμα. Αυτό μας βοηθάει κατά τη διαδικασία της διασταύρωσης, χωρίζοντας έτσι τα χρωμοσώματα σε ομάδες, όπως δείξαμε και νωρίτερα, μας βοηθάει να παίρνουμε δύο κυκλώματα και ανταλλάσσοντας ομάδες μεταξύ τους, να δημιουργούμε ένα τρίτο κύκλωμα. Το κύκλωμα είναι το άτομο, η λύση του πληθυσμού, και πληθυσμός κυκλωμάτων αντιστοιχεί στον πληθυσμό των ατόμων. Η επιλογή τώρα συγκεκριμένα στον δικό μας αλγόριθμο, σε κάθε κύκλωμα του πληθυσμού δίνεται μια πιθανότητα επιλογής με βάση την τιμή αξιολόγησης. Αυτό δεν αλλάζει. Η διασταύρωση είναι, επιλέγονται δύο κυκλώματα για να δημιουργήσουν ένα τρίτο που θα έχει για ομάδες ένα συνδυασμό των ομάδων των γονέων. Θα πρέπει όμως να προσέξουμε να επιλέξουμε την μία ομάδα μία φορά από κάθε ομάδα για να έχουμε πάλι τον ίδιο αριθμό και την ίδια δομή του κυκλώματος, να μην αλλάξουμε τη δομή του κυκλώματος. Να μην πάρουμε δύο φορές την πρώτη ομάδα, θα πρέπει να πάρουμε μία φορά την κάθε ομάδα από κάθε γονέα. Μετάλλαξη είναι διαδικασία κατά την οποία δίνονται τυχαία νέα θέση και νέος προσανατολισμός σε ένα στοιχείο μέσα στην ίδια ομάδα. Και η συνάρτηση αξιολόγησης είναι αυτή που δείχνουμε δεξιά, πώς αξιολογούμε ένα κύκλωμα. Αξιολογούμε με βάση το λόγο των εμβαδών του κυκλώματος, δηλαδή ιδεατό προς πραγματικό. Ιδεατό είναι ένα εμβαδό που δεν θα καταφέρουμε να το φτάσουμε ποτέ, διότι δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τις καλωδιώσεις του κυκλώματος. Λαμβάνουμε μόνο το άθροισμα των εμβαδών των στοιχείων και αυτό το εμβαδό δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει, διότι υπάρχουν και καλωδιώσεις μεταξύ τους. Προς το πραγματικό, ο β' όρος είναι ο αριθμός των καλωδιώσεων που το μήκος τους εμπίπτει στο εύρος μικρότερος μεγαλύτερο. Αυτό το εύρος ορίζεται κατά την ενορχικοποίηση του αλγορίθμου, που λέμε δηλαδή ότι θέλουμε, προτιμούμε οι καλωδιώσεις να βρίσκονται μέσα σε ένα εύρος 1-15. Ο όρος C είναι ο αριθμός των ευθυγραμμισμένων καλωδίων, δηλαδή καλώδια που έχουν ίδια χ ή ίδια ψ
έχουν, τα μετράμε ως πλεονέκτημα σε αυτό το κύκλωμα, διότι κάνει το κύκλωμα πιο ευδιάκριτο, πιο, το βελτιστοποιεί κατά κάποιο τρόπο. Μείον την τυπική απόκληση των καλωδιώσεων. Η τυπική απόκληση των καλωδιώσεων, όταν είναι 0, σημαίνει ότι όλα τα καλώδια είναι ίσα μεταξύ τους. Αυτό θα ήταν το καλύτερο για εμάς. Γι' αυτό το λόγο αφαιρείται. Εδώ βλέπουμε τη διαδικασία της διασταύρωσης και σχηματικά. Βλέπουμε ότι ο γονέας 1 έχει 3 ομάδες, όπως και ο γονέας 2. Και με τυχαίο τρόπο επιλέγεται ένας εκ των 2 γονέων να δώσουν την πρώτη ομάδα στο παιδί. Στην περίπτωση, όπως δείχνω εγώ τώρα, επιλέχθηκε τυχαία ο γονέας 1 να δώσει την πρώτη ομάδα. Προχωράμε στην επόμενη ομάδα. Γίνεται πάλι τυχαία επιλογή ποιος από τους 2 γονείς θα δώσει αυτό το χρωμόσωμα στο παιδί. Επιλέγεται τυχαία ο γονέας 2 και στην τρίτη ομάδα επιλέγεται τυχαία ο γονέας 1. Αυτό μας δίνει σαν αποτέλεσμα το παιδί από κάτω που μπορεί από 2 κυκλώματα, όπως φαίνεται στις επάνω εικόνες, να προκύψει ένα τρίτο πολύ καλύτερο και από άποψη εμβαδού και από άποψη καλωδιώσεων και από άποψη δομής. Ένα παράδειγμα μετάλλαξης. Δίνεται τυχαία θέση και τυχαίος προσανατολισμός σε ένα στοιχείο στην ίδια ομάδα. Όπως βλέπουμε εδώ, στην δεξιά εικόνα, στην τρίτη ομάδα, το στοιχείο της τρίτης ομάδας, αυτό το output, έχει δοθεί νέα θέση και νέος προσανατολισμός, τυχαία. Αυτό μας βοηθάει στο να ξεφεύγουμε, η μετάλλαξη μας βοηθάει γενικά στο να ξεφεύγουμε από τοπικά ακρότατα και με τέτοιες με τέτοιους αστάθμητους παράγοντες, να ξεφεύγουμε από τοπικά ακρότατα και να πλησιάζουμε προς το ολικό κατά τη διαδικασία της βελτιστοποίησης. Σε αυτό το σημείο, δείχνουμε ένα τότε αρχείο του πλήρη αθρηστή, περιγραφή, όπως βλέπετε στα αριστερά σας, και στα δεξιά σας η εικόνα σας. Είναι μια εικόνα που έχει πάρθει από το διαδίκτυο. Αυτό θα το τρέξουμε τώρα με τον αλγόριθμο, και θα δούμε τη διαδικασία της βελτιστοποίησης. Για το κύκλωμα που περιγράφηκε πριν του πλήρη αθρηστή, εκτελέσαμε το πρόγραμμα για 1000 κυκλώματα αναπληθυσμό, 1000 άτομα αναπληθυσμό, με λίγα λόγια, και για 700 γενιές, με πιθανότητα διασταύρωσης 0,7 και πιθανότητα μετάλλαξης 0,15. Ένα από τα πρώτα κυκλώματα που δημιουργήθηκαν είναι αυτό που βλέπετε το αρχικό, η πρώτη εικόνα, με τιμή συνάρτησης αξιολόγησης στα 210. Στα 210 να πούμε τώρα αυτό ότι η κλίμακα είναι από το 0 έως το 1000. Είναι η ακρίβεια που δώσαμε, δεν είναι κάτι σημαντικό. Στην ουσία οι υπολογισμοί γίνονται από το 0 έως το 1, όπου 0 το χειρότερο κύκλωμα έως 1 το καλύτερο. Κατά την ολοκλήρωση, το καλύτερο κύκλωμα, όπως βλέπετε δεξιά το τελικό, με τιμή συνάρτησης αξιολόγησης στα 750. Όπως βλέπουμε, το κύκλωμα έχει βελτιστοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Έχει μικρύνει το εμβαδό που καταλαμβάνει στον καμβά κατά πολύ. Οι καλωδιώσεις έχουν μικρύνει, έχει πολλές ευθυγραμμισμένες καλωδιώσεις. Έχει βελτιστοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό το κύκλωμα. Ο χρόνος εκτέλεσης ήταν στα 6 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα. Εκτελέστηκε σε επεξεργαστή AMD Ryzen 7 8 πύρινο και με RAM 16 GB. Γιατί επιλέξαμε πιθανότητα διασταύρωσης 0,7 και πιθανότητα μετάλλαξης 0,15. Εκτελέσαμε για διάφορες πιθανότητες μετάλλαξης και διασταύρωσης τον αλγόριθμο. Όπως βλέπετε εδώ στα γραφήματα που ακολουθούν, για πιθανότητα διασταύρωσης 0,3, εκτελέσαμε για 0,15 πιθανότητα μετάλλαξης, 0,4 μετάλλαξης και 0,8 μετάλλαξης. Όπως βλέπετε εδώ στα γραφήματα,
για πιθανότητα μετάλλαξης 0,15, ο μέσος όρος της αξιολόγησης του πληθυσμού ανεβαίνει πολύ περισσότερα από τα υπόλοιπα, για μικρή πιθανότητα μετάλλαξης 0,15. Το ίδιο ισχύει και για 0,5 πιθανότητα διασταύρωσης. Πάλι για 0,15 πιθανότητα μετάλλαξης, ο μέσος όρος του πληθυσμού είναι αισθητά καλύτερος και μεγαλύτερος από τα υπόλοιπα. Το ίδιο ισχύει και για πιθανότητα διασταύρωσης 0,7. Πάλι η πιθανότητα μετάλλαξης 0,15 μας δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Και όπως βλέπετε, έχει αυξηθεί στην αρχή περισσότερο, πιο απότομα αυξάνεται η καμπύλη για την πιθανότητα διασταύρωσης 0,7. Και στο δεξιά γράφημα έχουμε συγκρίνει συνολικά όλες αυτές τις πιθανότητες διασταύρωσης με πιθανότητα μετάλλαξης 0,15. Στην ουσία συγκρίνουμε τα καλύτερα από αυτά τα τρία που είδαμε νωρίτερα για να δούμε ποιο από αυτά είναι το καλύτερο, ώστε να χρησιμοποιήσουμε τη συγκεκριμένη πιθανότητα μετάλλαξης και διασταύρωσης. Και όπως βλέπουμε, για πιθανότητα διασταύρωσης 0,7 έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Ο πληθυσμός, ο μέσος όρος του πληθυσμού αυξάνεται αισθητά περισσότερο από τα υπόλοιπα. Μας δίνει καλύτερα αποτελέσματα αυτός ο συνδυασμός. Συμπεράσματα. Επιβεβαιώνονται οι πιθανότητες μετάλλαξης και διασταύρωσης, όπου έχουν μελετηθεί και σε άλλες επιστημονικές έρευνες, έχουν υποθεί ξανά αυτές οι πιθανότητες μετάλλαξης και διασταύρωσης ότι δίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης, αυτές οι πιθανότητες μετάλλαξης και διασταύρωσης δεν μας βοηθούν μόνο στο να πετύχουμε καλύτερη βελτιστοποίηση, αλλά μας βοηθούν στο να πετύχουμε και την καλύτερη βελτιστοποίηση και πιο γρήγορα, διότι αυξάνοντας την πιθανότητα μετάλλαξης, ο αλγόριθμος καθυστερεί περισσότερο και μπορεί και να μην βελτιστοποιηθεί, δίνοντας τόσο μεγάλη τυχαιότητα και τόσες πολλές αλλαγές ξαφνικές στα χαρακτηριστικά των κυκλωμάτων. Η βελτιστοποίηση που στοχεύαμε επετεύχθη. Βέβαια, το λογισμικό δεν δοκιμάστηκε σε κυκλώματα μεγάλης κλίμακας. Το δοκίμασα σε κυκλώματα έως 20 στοιχεία περίπου. Τα αποτελέσματα ήταν αρκετά καλά. Η βελτιστοποίηση γινόταν σε μεγάλο βαθμό. Μην ξεχνάμε ότι στο προηγούμενο παράδειγμα, όπως σας έδειξα, υπάρχουν και τα περιθώρια που θέσαμε. Δηλαδή, εδώ στο τελικό κύκλωμα υπάρχει το περιθώριο το ότι να μην πλησιάζει το ένα στοιχείο στο άλλο κατά δύο μονάδες. Να μην πέφτει δηλαδή το ένα πάνω στο άλλο. Υπάρχουν περιθώρια σε αυτό το κύκλωμα. Υπάρχει η δυνατότητα. Είναι συμβατό με το LogiSim 2.7.1. Έχουν ενσωματωθεί και υποστηρίζονται στην πλειοψηφία τους τα βασικά κυκλωματικά στοιχεία του LogiSim κατά 95%. Δεν υποστηρίζονται κάποια όπως splitter μεγαλύτερος του 1.3. Και το σχηματικό του κυκλώματος είναι σε μορφή XML. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κυκλώματα που έχουμε ορίσει σε μία βιβλιοθήκη και να τα εισάγουμε στο αρχείο .dot, έτσι ώστε να μειώσουμε και τον χρόνο εκτέλεσης του αλγορίθμου, διότι για κυκλώματα με πάρα πολλές πύλες η εκτέλεση φτάνει στα επίπεδα των ωρών για κυκλώματα με πάρα πολλές πύλες. Πάρα πολλά στοιχεία. Βελτιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν στο μέλλον. Μία δυνατότητα βελτίωσης που θα μπορούσε να γίνει είναι αυτή της χρήσης OpenMPI, έτσι ώστε να
εκτελείται κατανεμημένα ο αλγόριθμος. Αυτή τη στιγμή είναι παράλληλο το λογισμικό. Μπορεί να εκτελεστεί και μπορούμε να ορίσουμε κατά την αρχικοποίησή του σε πόσα νήματα θέλει να εκτελεστεί, αλλά είναι παράλληλο σε μία διεργασία. Να ορίσουμε νήματα σε μία διεργασία. Στο μέλλον θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε OpenMPI έτσι ώστε να γίνεται κατανεμημένη εκτέλεση σε πολλούς επεξεργαστές. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του αλγορίθμου βελτιστοποίησης. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιον άλλο αλγόριθμο και να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα μεταξύ τους και να δούμε ποιος μας δίνει καλύτερη βελτιστοποίηση ή καλύτερους χρόνους εκτέλεσης. Ένα παράδειγμα είναι ο αλγόριθμος της προσομοιωμένης ανόπτυσης, Simulated Annealing. Υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης του υπάρχοντος αλγορίθμου, όπου είναι ο προσαρμοσμένος γενετικός αλγόριθμος, Adaptive Genetic Algorithm, ο οποίος προσαρμόζει τις πιθανότητες μετάλλαξης και διασταύρωσης ανάλογα με την κατάσταση του πληθυσμού. Δηλαδή, ελέγχει αν ο πληθυσμός μπορεί να μένει στάσιμος για κάποιες γενιές χωρίς να βελτιώνεται, τότε μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα μετάλλαξης έτσι ώστε να τον βοηθήσει να ξεφύγει, να τον οθήσει με το ζόρι να ξεφύγει από κάποιο τοπικό ακρότατο, έτσι προσαρμόζοντας αυτές τις πιθανότητες μετάλλαξης και διασταύρωσης. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα συνένωσης με άλλο λογισμικό που παράγει δοταρχία, έτσι ώστε να μας δίνει τον ορισμό κάποιο άλλο λογισμικό του κυκλώματος και εμείς, περνώντας από τον αλγόριθμο που φτιάξαμε, να δημιουργούμε το σχηματικό του σε αρχείο του Logisim, που μπορεί να ανοιχθεί και να χρησιμοποιηθεί από το Logisim και να δοκιμαστεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω τελειώσει. Ευχαριστούμε, Νίκο. Πάμε στις ερωτήσεις. Καταρχήν, από τον κύριο Δώση, ως συνεξεταστή της διπλωματικής εργασίας. Ναι, καταρχήν, συγχαρητήρια, Νίκο, για τη δουλειά σου και πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση και η εργασία που μου έστειλες. Ευχαριστώ πολύ. Έχω κάνα δύο ερωτήσεις, εντάξει, ίσως όχι πολύ στον πυρήνα της έρευνας. Η μία είναι ποια είναι η πρωτοτυπία της διπλωματικής σε σχέση με το state of the art. Έχω υπόψη μου ότι έχουν εμφανιστεί πολλά εργαλεία με γενετικούς αλγορίθμους τελευταία. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιο για σχηματικό κύκλωμα. Το έχεις ψάξει καθόλου αυτό, το state of the art? Ναι, για ψηφιακά κυκλώματα δεν είχα βρει κάτι συγκεκριμένο. Είχα βρει αρκετά για αναλογικά κυκλώματα, όπως έχει χρησιμοποιηθεί η προσομοιωμένη ανόπτυση, αλλά έχουν διαφορετική εφαρμογή στα ψηφιακά κυκλώματα, διότι έχουμε διαφορετική δομή στα ψηφιακά κυκλώματα από ό,τι στα αναλογικά. Μάλιστα. Η άλλη ερώτηση είναι, γιατί διαλέξατε το Logisim? Δεν ήταν απλά επειδή ήταν διαθέσιμο? Γιατί, παράδειγμα, η Mentor Graphics βγάζει πολλά εργαλεία με σχηματικά, η Cadence ή άλλες εταιρείες. Πώς και δεν... Επιλέχθηκε το Logisim διότι είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Διατίθεται δωρεάν και χρησιμοποιείται κιόλας νομίζω και από κάποια μαθήματα της σχολής. Είναι γνωστό δηλαδή στη σχολή. Είναι εκπαιδευτικό πακέτο, ναι. Θα μπορούσε το εργαλείο σου θα μπορούσε να συνδεθεί με άλλα τέτοια σχηματικά εργαλεία άλλων εταιριών? Αν ξέρουμε όχι. Το format, εννοείται ότι θα πρέπει να ξέρουμε το format πρώτα. Ναι, θα έπρεπε να γίνει πάλι μια επέκταση που να συνδέει τα στοιχεία του εργαλείου, όπως λέτε, με τα μεγέθη του. Θα έπρεπε δηλαδή να γίνει ένα extension για να γίνει αυτή η σύνδεση. Αλλά η φιλοσοφία είναι η ίδια, έτσι. Η φιλοσοφία είναι, άμα ξέρουμε τα μεγέθη των στοιχείων και τις θέσεις των pins και όλη αυτή τη λεπτομέρεια και τα δεδομένα που κουβαλάει μαζί του ένα στοιχείο, ναι, η λογική είναι η ίδια. Ίσως κάποια designing, δεν ξέρω, αν έχουν ανοιχτές βιβλιοθήκες, θα μπορούσαν ίσως να χρησιμοποιηθούν, αν ξέραμε τις βιβλιοθήκες. Ναι. Ναι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε, κύριε Δώση. Σχετικά πάντως με την επιλογή του Logisim, να πω ότι ήταν στα requirements της διπλωματικής από μένα που είχαν τεθεί, γιατί το Logisim το χρησιμοποιούμε και σε μαθήματα ψηφιακής σχεδίασης και από την άλλη εμείς εδώ στο εργαστήριο αναπτύσσουμε ένα εργαλείο που δημιουργεί generate αυτόματη παραγωγή κυκλωμάτων
π.χ. για decoders, encoders, και σε ένα συνέδριο που είχα πάει στο εξωτερικό μου είχαν πει ότι θα ήταν καλό αυτό το εργαλείο, αφού βγάζει κυκλώματα, να τα εξάγει σε μια μορφή που, να, εκτός από VSDL δηλαδή, να μπορεί κάποιος ένα πρόγραμμα όπως το Logic να τα δίνει στους φοιτητές για να τα χρησιμοποιούν για τις εργασίες. Οπότε έτσι μου γεννήθηκε η ιδέα. Και αυτό, είναι, αυτό το πρόγραμμα που αναπτύχθηκε είναι ο χαμένος δεσμός, μπορούμε να πούμε, ανάμεσα στην αυτόματη παραγωγή από το εργαλείο μου που έβγαζε DOT και VSDL, και από την άλλη το LogiSim, ώστε κάποιος να παίρνει αυτά τα components να τα τοποθετεί στο LogiSim. Και στον επόμενο καιρό θα το τοποθετήσω μέσα στο εργαλείο. Το εργαλείο βρίσκεται αυτό, εννοώ το generator, στο ARC, ARC CUWMGR, και θα βάλω και το εργαλείο του Νίκου, που είναι σε Java γραμμένο, άρα μπορεί να εκτελεστεί σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα. Απλώς το θέμα είναι λίγο με το complexity που υπάρχει ένας χρόνος π.χ. όπως είπαμε για 5 πύλες, 5 λεπτά. Οπότε αν βάλουμε κάποιο μεγαλύτερο κύκλωμα θα πρέπει να δούμε λίγο την πολυπλοκότητά του. Κατάλληλα, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Έκανε πολύ καλή δουλειά ο Νίκος. Ναι, ναι. Και να, θα ήθελα να ρωτήσω αυτό που είπες τελευταία που είναι πολύ ενδιαφέρον, αυτή η ομάδα εργαλείων που έχεις. Γιατί έχω φτιάξει εγώ, καθώς ξέρεις, ένα εργαλείο σε σύνδεση υψηλού επίπεδου. Ναι. Με synthesizers θα μπορούσε να συνενωθεί αυτό στο backend. Τι λες? Θα μπορούσαμε να το δούμε. Δηλαδή, εγώ παράγω ένα format VHDL που είναι στην ουσία unexcerted finite state machines controlled coprocessors. Ναι, ναι, δηλαδή, το γνωρίζω. Module είναι ένα finite state machine. Από εκεί θα μπορούσαμε να βρούμε κάποιο path για να συνενώσουμε στο backend με τα εργαλεία τα δικά σας. Το εργαλείο, τα δικά μας δημιουργούν για συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές με παραμετροποιήσιμο τρόπο VSDL περιγραφές. Τώρα δεν χρησιμοποιούν state machines. Αυτά τα VSDL που παράγονται από το εργαλείο μου δεν είναι σε state machines, είναι κατευθείαν σε RTL επίπεδο. Και απλώς είναι δομικό, είναι δομικές δηλαδή. Δομικό, ναι, ναι. Μπορούμε όμως να το δούμε στα πλαίσια δεδομένου ότι είμαστε και στο ίδιο εργαστήριο, άρα ναι, θα ήταν ενδιαφέρον ερευνητική. Να το κοιτάξουμε, ναι, ναι. Συγχαρητήρια και πάλι. Συγχαρητήρια, Νίκο. Μπορείς να αποχωρήσεις. Βέβαια, κύριε Δώση, θα μιλήσουμε μετά για τη βαθμολογία. Να πάμε ευθύς στην επόμενη. Θα πρέπει να αποχωρήσω κι εγώ. Έγινε, κύριε Δώση. Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας. Γεια σε όλους. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σου, Γιώργο. Συνεχίζουμε λοιπόν στην επόμενη διπλωματική παρουσίαση. Είμαστε βέβαια 30 λεπτά με καθυστέρηση. Εν τούτης, μπορούμε να πάμε στην επόμενη που είναι του Σιλβάν Σόλα, που ήταν να ξεκινήσει στις 11 η ώρα, αλλά με μισή ώρα καθυστέρηση θα ξεκινήσει 11.30. Σιλβάν, θα θέλαμε να προσπαθείς πραγματικά να το ρίξουμε στα 15 λεπτά το χρόνο που έχεις. Άρα έχεις 15 λεπτά για την παρουσίαση, γιατί έχουμε και άλλες διπλωματικές μπροστά. Κάνεις share το τίτλο, full screen, κάνεις unmute και ελπίζω σε 15 λεπτά να ολοκληρώσεις την παρουσίασή σου. Ο συνεξεταστής, να τονίσω, είναι ο κύριος Φραγκούλης που βρίσκεται εδώ, οπότε είμαστε όλοι παρόντες, μπορείς να ξεκινήσεις, Σιλβάν. Σιλβάν, δεν μας ακούει. Σιλβάν. Όχι, Σιλβάν, κάνε unmute. Σιλβάν, μας ακούς? Μίλησε λίγο. Ναι, ναι, κύριε. Κύριε, μου ακούτε? Okay, εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Πάτα, full screen, ξεκίνα. Μισό λεπτό. Πείτε μου όταν βλέπετε την οθόνη. Με βλέπετε? Ναι, να υπενθυμίσω ότι υπάρχει η καταγραφή των παρουσιάσεων όλων των διπλωματικών για να ανέβει στο YouTube. Μπορείς να πατήσεις F5, βλέπουμε την οθόνη. Και ξεκίνα. Λοιπόν, καλημέρα. Ονομάζομαι Σιλβάν Σόλα και έχω αναλάβει τη διπλωματική με τίτλο Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης πρωτοβημάτων καλωδιοσφαίρισης με την επίβλεψη του κύριου Μινάδα Σιγένη. Αρχικά, η δομή της παρουσίασης είναι. Θα ορίσουμε το πρόβλημα που προέκυψε και μας ώθησε στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στο θεωρητικό υπόβαθρο και συγκεκριμένα στη γλώσσα προγραμματισμού και στα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του συστήματος. Επιπλέον θα αναφερθούμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος και συγκεκριμένα στις απαιτήσεις του συστήματος, στη βάση δεδομένων, καθώς και τις τεχνικές ασφαλείας που χρησιμοποιήθηκαν. Επιπλέον θα προβληθούν οι διεπαφές χρήστη που προέκυψαν από την υλοποίηση, κάποια συμπεράσματα, μετρικά κώδικα τόσο της Android εφαρμογής
και τόσο και το ιστοτόπο και κάποιες μελλοντικές επεκτάσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο τη διαδικασία διαχείρισης αγώνων καλαδοσφαίρισης. Αρχικά, το πρόβλημα που υπήρχε είναι ότι για την διεξαγωγή των αγώνων καλαδοσφαίρισης χρειαζόταν να γίνουν αρκετά τηλεφωνήματα μεταξύ των συντελεστών μέχρι να οριστικοποιηθεί το τελικό πρόγραμμα. Αφού δεν υπήρχε κάποιο κοινό μέσο επικοινωνίας μεταξύ των συντελεστών. Η συγκεκριμένη διαδικασία, ωστόσο, είναι χρονοβόρα και αρκετά ακριβή, αφού απαιτεί χρόνο ομιλίας από όλους τους συντελεστές σε περίπτωση που γίνει κάποια τροποποίηση για να ενημερώσουν το διαχειριστή ή το οτιδήποτε. Και τέλος, υπάρχει έλλειψη στατιστικών στοιχείων τόσο που αφορά το κολλημάτων των μελών του πρωταθλήματος, καθώς και των αγώνων που έχουν ανατεθεί στον καθένα. Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκαν για την Android εφαρμογή είναι Java. Μισό λεπτό. Για την Android εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε Java για την λειτουργικότητα, ενώ για τα layouts και για τις διαπαφές χρήστη έγινε με τη χρήση XML, ενώ τα web services στο backend γίνανε με την χρήση PHP. Από την άλλη πλευρά, για τον ιστότοπο, το frontend υλοποιήθηκε σε HTML, CSS και jQuery και για το backend υλοποιήθηκε σε PHP. Η βάση δεδομένων σχεδιάστηκε σε MySQL και έγινε χρήση του Firebase για την αποστολή μηνυμάτων μεταξύ των συντελεστών του πρωταθλήματος. Και με τη βοήθεια του Firebase μπορέσαμε να επιτεύξουμε μέσω push notification, notification τόσο στον ιστότοπο, τόσο και στην Android εφαρμογή. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία της βάσης δεδομένων είναι το PHP MyAdmin, το οποίο προσφέρει ένα ωραίο περιβάλλον για τη δημιουργία βάσης δεδομένων, πινάκων και πεδίων. Για την υλοποίηση κώδικα σε HTML, CSS, JavaScript και PHP έγινε με VS Code, ενώ το Android Studio χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της Android εφαρμογής. Το Git χρησιμοποιήθηκε τόσο στην υλοποίηση της Android εφαρμογής, τόσο και του ιστοτόπου, για το versioning του κώδικα. Και τέλος, το WinRCP το χρησιμοποιήσαμε για να έχουμε πρόσβαση κατευθείαν στα αρχεία του ιστοτόπου και των web services, αφού η υλοποίηση δεν έγινε local, αλλά κατευθείαν στο Zafora. Σχεδιασμός και υλοποίηση του συστήματος. Όσον αφορά τις απαιτήσεις του συστήματος, το σύστημα αποτελείται από τρεις κατηγορίες χρηστών, τους επισκέπτες, τους εξουδετερωμένους χρήστες και τον διαχειριστή. Οι επισκέπτες, οι οποίοι έχουν δικαίωμα προβολής των εβδομαδιαίων αγώνων, καθώς και μετάβαση σε οποιοδήποτε αγώνα με τη χρήση GPS, αφού είναι καταγεγραμμένες στις συνταγμένες των γηπέδων, και ακόμα μπορεί να βλέπει την κατάταξη ανά κατηγορία ομάδας και ανά όμιλο. Οι εξοδετημένοι χρήστες έχουν δικαίωμα αποστολής μηνυμάτων μεταξύ των άλλων εξοδετημένων χρηστών, ακόμα και με τον διαχειριστή, να κάνουν ανακοινώσεις, να επεξεργαστούν τις ανακοινώσεις που έχουν κάνει και ακόμα να τις διαγράψουν οποιαδήποτε στιγμή. Έχουν ακόμα τη δυνατότητα να προσθέσουν κολλήματα στο σύστημα, δηλαδή κάποιες μέρες ή ώρες που δεν είναι διαθέσιμοι να συμμετάσχουν σε κάποιο αγώνα. Ο διαχειριστής είναι ο αρμόδιος, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί, να επεξεργαστεί και ακόμα να απενεργοποιεί τους χρήστες από το σύστημα οποιαδήποτε στιγμή. Επιπλέον έχει τη δυνατότητα να εξάγει πληροφορίες από το σύστημα. Οι πληροφορίες εξάγονται είτε κατευθείαν μέσω του ιστοτόπου, είτε σε μορφή CSV και την επεξεργασία με κάποιο Excel, ώστε να βγάλει συμπεράσματα που δεν θα μπορούσε να βγάλει κατευθείαν μέσω του ιστοτόπου. Επιπλέον, ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης των διαιτητών ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους σε αγώνες, σε εβδομαδιαίους αγώνες. Η βάση δεδομένων αποτελείται από 17 πίνακες, τον πίνακα announcement που περιέχει τις ανακοινώσεις, το πίνακα application version που περιέχει την έκδοση της εφαρμογής και τον σύνδεσμο για το κατέβασμα της εφαρμογής, ο πίνακα city που περιέχει όλες τις πόλεις που είναι των συντελεστών και των χρηστών του συστήματος, ο πίνακας court που περιέχει όλα τα γήπεδα του τρέχοντος πρωταθλήματος, ο πίνακας game που περιέχει όλους τους αγώνες του τρέχοντος πρωταθλήματος, ο πίνακας human power που περιέχει τους συντελεστές καταχωρημένους σε κάποιον αγώνα,
Ο πίνακας Logging History που περιέχει όλο το ιστορικό συνδέσεων όλων των χρηστών του συστήματος. Ο πίνακας Message που περιέχει τα μηνύματα που έχουν αποσταλεί από τον ένα χρήστη στον άλλον. Ο πίνακας Playable Categories που περιέχει όλες τις κατηγορίες που μπορεί να παίξει κάποιος διαιτητής ή κριτής. Ο πίνακας Rate που περιέχει την αξιολόγηση των κριτών ή των διαιτητών. Ο πίνακας Restriction που περιέχει τα κολλήματα που έχουν καταχωρηθεί από τους χρήστες. Ο πίνακας Team που περιέχει όλες τις ομάδες του τρέχοντος πρωταθλήματος. Ο πίνακας Team Categories που περιέχει τις κατηγορίες των ομάδων του πρωταθλήματος. Το Team Groups που περιέχει τους ομίλους των ομάδων. Ο πίνακας User που περιέχει τους χρήστες που είναι τους συγγραμμένους χρήστες του συστήματος και συγκεκριμένα πληροφορίες, οι πληροφορίες που έχει μέσα είναι πληροφορίες επικοινωνίας με το συγκεκριμένο χρήστη και πληροφορίες σύνδεσης στο σύστημα. Ο πίνακας User Categories που περιέχει και όλες τις κατηγορίες χρηστών, π.χ. διαχειριστής, διαιτητής, κριτής. Και τέλος, ο πίνακας User Update History που περιλαμβάνει όλες τις αναβαθμίσεις που έχουν γίνει σε παιδεία του πίνακα User. Όσον αφορά την ασφάλεια του συστήματος, για τη διασφάλιση των δεδομένων έγινε χρήση PDO, ώστε να αποτρέπει SQL injection επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες. Η σύνδεση σε οποιαδήποτε σελίδα γίνεται μέσω HTTPS. Για την εξοδότηση των ετοιμάτων της Android εφαρμογής δημιουργήθηκε ένα token, το οποίο μόνο μέσω αυτού του token γίνεται η εξοδότηση και σε περίπτωση που το συγκεκριμένο token δεν είναι σωστό, δεν μπορεί να λάβει τα δεδομένα ο συγκεκριμένος χρήστης. Όλοι οι κωδικοί του συστήματος είναι αποθηκευμένοι με τον αλγόριθμο, είναι κρυπτογραφημένοι με τον αλγόριθμο BCrypt και η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του κάθε χρήστη γίνεται μόνο από εξοδοτημένους χρήστες. Πάμε στις διεπαφές χρήστη. Η πρώτη διεπαφή χρήστη που βλέπουμε στο αριστερό τμήμα είναι το όπως το βλέπουμε από κάποιον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και είναι η διεπαφή σύνδεση στο σύστημα. Στη δεύτερη εικόνα βλέπουμε τη διεπαφή σύνδεσης μέσω κινητής συσκευής, μέσω στο τόπο. Και στην τρίτη εικόνα βλέπουμε την σύνδεση στο σύστημα μέσω της Android εφαρμογής. Η προβολή της κατάταξης των ομάδων γίνεται με την επιλογή από το Select Box της κατηγορίας των ομάδων και από κάτω εμφανίζονται διαταγμένες οι ομάδες από τους περισσότερους πόντους προς το λιγότερο, ανάλογα την κατηγορία που επέλεξε. Αντιθέτως, στην Android εφαρμογή η επιλογή των κατηγοριών έγινε με τη χρήση λίστας και με κάθε επιλογή λίστας εμφανίζεται η επόμενη διεπαφή, εμφανίζεται η κατάταξη των ομάδων. Η προβολή των εβδομαδιαίων αγώνων. Αρχικά ο χρήστης μέσω του ιστοτόπου, αφού επιλέξει την κατηγορία των ομάδων που επιθυμεί να βλέπει τους αγώνες, του εμφανίζεται όλη η λίστα των εβδομαδιαίων αγώνων της τρέχουσας εβδομάδας. Οι πληροφορίες που του παρέχονται είναι live score, η ημερομηνία που γίνεται ο αγώνας, η τοποθεσία, το πλήθος των διαιτητών, τα ονόματα των διαιτητών και τα ονόματα των κριτών. Αντιθέτως, στην εφαρμογή Android, η επιλογή των αγώνων γίνεται σε μορφή λίστας και αφού ο χρήστης επιλέξει την επιθυμητή κατηγορία ομάδας, του εμφανίζεται η λίστα με τους αγώνες και σε περίπτωση που πατήσει παρατεταμένα πάνω στον αγώνα, του εμφανίζεται η επιλογή μετάβαση μέσω GPS, οπότε ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στο συγκεκριμένο αγώνα με τη χρήση GPS, αφού οι συνταγμένες είναι ήδη αποθηκευμένες στη βάση. Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι ακόμα και ποια περίοδο βρίσκεται ο αγώνας και το σκορ. Και αυτό είναι live, το οποίο οποιοδήποτε χρήστης μπορεί να μπει οποιαδήποτε στιγμή και να δει πόσο είναι το σκορ. Οι διαγραμμένοι χρήστες του συστήματος έχουν τη δυνατότητα προσθήκης και επεξεργασίας ανακοινώσεων. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις μπορούν να προβληθούν από όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες του συστήματος. Οποιαδήποτε στιγμή, σε περίπτωση που έγινε κάποιο λάθος στην σύνταξη της ανακοίνωσης, ο χρήστης πατώντας πάνω στο κείμενο ή του περιεχομένου της ανακοίνωσης ή του τίτλου της ανακοίνωσης, να τροποποιήσει το κείμενο οποιαδήποτε στιγμή και με το πάτημα του κουμπιού αποθήκευση να αποθηκευτούν στη βάση οριστικά. Ή σε περίπτωση που αλλάξει γνώμη και δεν τη θέλει αυτή την ανακοίνωση, μπορεί να τη διαγράψει οποιαδήποτε στιγμή. Η ανακοίνωση στην Android εφαρμογή εμφανίζεται σε μορφή λίστας. Σε περίπτωση που με απλό κλικ
γίνει πάνω στη λίστα, εμφανίζεται η ανακοίνωση σε μεγαλύτερη οθόνη, κάνοντας το έτσι πιο ευανάγνωστο για τον... για τους χρήστες. Σε περίπτωση που γίνει παρατεταμένο πάτημα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα διαγραφής και επεξεργασίας. Δεν μπορεί να διαγράψει ανακοινώσεις άλλων, αλλά μόνο δικές του και επιπλέον μόνο ανακοινώσεις που του ανήκουν μπορεί να τα επεξεργαστεί. Η επικοινωνία. Η επικοινωνία, όπως βλέπουμε αριστερά, είναι όπως το βλέπουν οι χρήστες του ιστοτόπου. Αρχικά εμφανίζονται οι συζητήσεις, δηλαδή οι επαφές που ο χρήστης είχε προηγηθεί άλλη συζήτηση πιο πριν, και με την επιλογή της επαφής εμφανίζεται ολόκληρο το ιστορικό συζητήσεων του συγκεκριμένου χρήστη. Να πω ότι οι συζητήσεις αυτές γίνονται μέσω του Firebase όπως προανέφερα και γίνονται real-time. Η ίδια δυνατότητα προσφέρεται και στην Android εφαρμογή, όπως βλέπουμε. Επιλέγοντας το χρήστη, με την επιλογή του μηνύματος μπορούμε να κάνουμε live chatting ή σε περίπτωση που θέλουμε, είναι κάτι επίγον και θέλουμε να τον καλέσουμε αναγκαστικά, μπορούμε να πατώντας το τηλεφωνάκι να του κάνουμε κλήση. Προσθήκη κολλημάτων. Οι χρήστες έχουν δικαίωμα να προσθέσουν μονοήμερα κολλήματα, συγκεκριμένα, όπως βλέπουμε στην αριστερή πάνω διεπαφή, μπορεί να προσθέσει την ημερομηνία, την ώρα που ξεκινάει το κόλλημα και την ώρα που τελειώνει και κάποιο σχόλιο για τον λόγο που επιθυμεί να πάρει κόλλημα τη συγκεκριμένη ημέρα. Επιπλέον όμως του προσφέρει τη δυνατότητα, όπως βλέπουμε στην αποκάτω διεπαφή, να προσθέσει πολλαπλά κολλήματα, σε περίπτωση που θέλει να λείψει, για παράδειγμα, για μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες λόγω διακοπών, και επιπλέον να προσθέσει κάποιο σχόλιο και αυτό ρισκοποιείται με το πάτημα του κουμπιού υποβολή. Η ίδια διαδικασία προσφέρεται και μέσω της Android εφαρμογής, αλλά είναι πιο native το. Άλλα το τρία λεπτά να πω ότι έχεις, Σιλβάνα, αν μπορείς λίγο πιο γρήγορα. Ναι. Οπότε η ίδια διαδικασία γίνεται και μέσω της Android εφαρμογής. Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα προσθήκης χρηστών. Όπως βλέπουμε, προσθέτει προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας, καθώς αξιολόγηση ιδιότητα και τις αγώνες που μπορεί να παίξει. Μπορεί να επεξεργαστεί οποιαδήποτε στιγμή τους συγκεκριμένους χρήστες με την επιλογή από λίστα τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες και να τροποποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμεί. Η προσθήκη γηπέδων γίνεται με το προσθήκη του ονόματος στην επιλογή της πόλης και του γεωγραφικού πλάτους και μήκους, το οποίο γίνεται με τη χρήση της πινέζας και την τοποθέτησή της σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη. Αυτό υπολογίζεται αυτόματα και με την υποβολή γίνεται οριστικοποίηση. Το ίδιο πράγμα, σε περίπτωση που θέλει να τροποποιήσει τις πληροφορίες, μπορεί να κάνει και αναβάθμιση των πληροφοριών. Διαχείριση αγώνων. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει αγώνες και αφού επιλέξει την κατηγορία ομάδας, εμφανίζονται από κάτω δύο select box, τα οποία εμφανίζονται οι ομάδες της συγκεκριμένης κατηγορίας. Αφού επιλεχθεί μία κατηγορία στη μία, δεν μπορεί να επιλεχθεί η ίδια ομάδα στο δεύτερο select box, κάνοντας έτσι πιο εύκολο στο χρήστη. Η συγκεκριμένη διαπαφή μπορεί να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή, σε περίπτωση που έγινε κάποιο λάθος. Προσθήκη διαιτητών και κριτών σε αγώνα. Είναι η κύρια ιδιότητα των διαχειριστή και είναι σημαντική αφού έχουν προηγηθεί τα κολλήματα των χρηστών, ο διαχειριστής μπορεί να προσθέσει τους συγκεκριμένους συντελεστές σε κάποιον αγώνα. Σε περίπτωση αφού επιλέξει την κατηγορία και τον αγώνα, του εμφανίζονται από πάνω οι χρήστες που έχουν προσθέσει κόλλημα τη συγκεκριμένη περίοδο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, ο συγκεκριμένος διαιτητής δεν εμφανίζεται σε κανένα από τα select box από κάτω. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαιτητές ή κριτές, ο διαχειριστής μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψει το κόλλημα και αυτομάτως, αφού διαγραφεί το κόλλημα, στέλνεται μήνυμα στον χρήστη ότι διαγράφτηκε το κόλλημά του και θα πρέπει να παρευρεθεί στο συγκεκριμένο αγώνα. Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα προβολής στατιστικών στοιχείων. Όπως βλέπουμε, εμφανίζεται ένα dashboard που κάνει login στο σύστημα. Το εμφανίζεται το πλήθος των χρηστών, το πλήθος των κολλημάτων, το συνολικό αγώνων, οι εβδομαδιαίοι αγώνες, καθώς και οι αγώνες που δεν έχουν τοποθετηθεί ο συνολικός αριθμός κριτών και διαιτητών που απαιτείται από τον αγώνα. Και από κάτω εμφανίζεται ένα γράφημα που περιέχει τα κολλήματα των χρηστών ανά μήνα.
Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα εξαγωγής πληροφοριών από το σύστημα και με τη χρήση του ΑΠΟ εμφανίζεται ένα ημερολόγιο το οποίο μπορεί να επιλέξει και παλαιότερες ημερομηνίες και ανάλογα την ημερομηνία που επιλέγει το εμφανίζονται αναλόγως σε μορφή HTML στην ιστοσελίδα ή και μπορεί να εξάγει ολόκληρο το CSV αρχείο και όπως εμφανίζεται δεξιά διεπαφή και να γίνει επεξεργασία με κάποιο Excel. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία είναι ότι το κόστος επικοινωνίας μειώθηκε στο ελάχιστο, αφού το μόνο που απαιτείται είναι η σύνδεση στο ίντερνετ, το οποίο στις μέρες μας είναι σχεδόν δωρεάν. Η ανάπτυξη του συστήματος έγινε με τη χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών, κάνοντάς το για πολλά χρόνια ακόμα συμβατό με τις περισσότερες συσκευές. Η υλοποίηση των διαπαφών του συστήματος έγινε με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι εύκολο στην εκμάθηση και τη χρήση. Και το σύστημα διακρίνεται από ασφάλεια, κάνοντας την πρόσβαση τρίτων αδύνατη. Και τέλος, η διαδικασία βελτιστοποίησης τοποθέτησης των διαιτητών έγινε στο μέγιστο. Εδώ βλέπουμε κάποια μετρικά στοιχεία του κώδικα. Συνολικά δημιουργήθηκαν 65 αρχεία Java και 9.363 γραμμές κώδικα, 88 αρχεία XML και συνολικά 4.159 γραμμές κώδικα. Όσον αφορά τον ιστότοπο, δημιουργήθηκαν συνολικά 184 αρχεία PHP που περιέχουν μέσα embedded και HTML κώδικα και συνολικά 16.173 γραμμές κώδικα. JavaScript και jQuery συνολικά 61 αρχεία και συνολικό αριθμό γραμμών 6.791, 11 αρχεία CSS με συνολικό αριθμό 1.355. Μιλωτικές επεκτάσεις που θα μπορούσαν να συμβούν στο συγκεκριμένο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα είναι η δημιουργία iOS native εφαρμογής, αφού τα web services είναι ήδη έτοιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ίδια που χρησιμοποιήθηκαν στην Android εφαρμογή. Προσθήκη εικόνων στις ανακοινώσεις κάνοντάς τις πιο παραστατικές. Και live streaming τους αγώνες καλαθοσφαίρησης, προσφέροντας έτσι στους θεατές που δεν έχουν τη δυνατότητα να παρευρεθούν σε κάποιον αγώνα να το δουν online. Και τέλος, αυτόματη τοποθέτηση των διαιτητών και των κριτών στους αγώνες, το οποίο θα μπορούσε να γίνει με μηχανική μάθηση μετά από κάποια χρόνια, αφού υπάρχουν στοιχεία καταγεγραμμένα στο σύστημα με τον τρόπο που γίνεται η καταχώρηση των διαιτητών στο σύστημα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε, Σιλβάν, για την ωραία παρουσίαση. Να πάμε ευθύ στον συνεξεταστή, τον κύριο Φραγκούλη, αν θέλει να ρωτήσει κάτι. Ναι, καλημέρα σας. Καταρχήν συγχαρητήρια. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η εφαρμογή που κάνατε. Ήθελα να ρωτήσω, αναφέρετε κάποιον αριθμό αρχείων και αριθμό γραμμών κώδικα. Ναι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη PHP, HTML, 184 αρχεία και 16.173.000 γραμμές. Έτσι, ναι. Όλες αυτές είναι δικές σας ή πήρατε και κάποιες βιβλιοθήκες? Όχι, όλα είναι δικά μου, γιατί αρχικά είχα μόνο γνώση Java και για το λόγο ότι ήθελα να μάθω και άλλα πράγματα, τα έγραψα όλα μόνος. Στο μόνο που πήρα ήταν κάποια στοιχεία CSS, γιατί δεν είχα μεγάλη γνώση στο σύστημα. Πιο πολλά συγχαρητήρια τότε. Εγώ δεν έχω πολλές ερωτήσεις. Θα ήθελα λιγάκι να μου πεις κάποια πράγματα σχετικά με την ασφάλεια, έτσι, και να μου περιγράψεις με δικά σου λόγια, έτσι, το injunction, το οποίο μπορεί να γίνει σαν πρόβλημα, δηλαδή. Έχεις μια θεωρία η οποία λες ότι με το PDO εξασφαλίζεται το SQL injection. Μπορεί να μου πεις τον τρόπο με τον οποίο κάνουν οι κακόβουλοι χρήστες αυτό το injection. Λοιπόν, όπως ξέρουμε, σε οποιοδήποτε ιστότοπο ή σε κάποια εφαρμογή υπάρχουν πεδία εισαγωγής πληροφοριών. Σε οποιοδήποτε τέτοιο πεδίο, κάποιος κακόβουλος χρήστης θα μπορούσε, για παράδειγμα, να βάλει end ή ένα ίσον ένα, κάτι που ισχύει πάντα. Και αυτό, σε περίπτωση που δεν ισχύει το προηγούμενο κομμάτι του query, και μόνο που έγινε αυτή η εισαγωγή του end 1-1, να επιστρέψει πληροφορίες που δεν θα έπρεπε να επιστρέψει πραγματικά ο ιστότοπος. Όμως με τη χρήση του PDO αυτό αποτρέπεται, αφού μέσω στο query, στο where, γίνεται με τη χρήση αντικειμένων και όχι με τη χρήση string, για παράδειγμα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια. Δεν έχω άλλες ερωτήσεις, κύριε Βασίλη. Θα ήθελα εγώ να πω ότι αυτή η διπλωματική εργασία προέκυψε σε συζήτηση
που είχαμε με τον πρόεδρο της ΕΚΑΣΔΗΜ, τον κύριο Σαββίδη Λάζο, ο οποίος συνεργάζεται με τον υποψήφιό μου διδάκτορα Δημήτρη Ζιούζο. Οπότε η συνεργασία που έχουμε μας έθεσε το πρόβλημα που είχαν, το πρόβλημα δηλαδή της οργάνωσης των πρωταθλημάτων καλαθοσφαίρισης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Και επειδή εμείς εδώ στο εργαστήριο θέλουμε να δίνουμε λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα, συνεργαστήκαμε, δηλαδή στα πλαίσια της επίβλεψης αυτής της διπλωματικής εργασίας, έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Είχαμε πάρα πολλές συναντήσεις με την ΕΚΑΣΔΗΜ της περιφέρειάς μας και έχει πάρει την αποδοχή και από αυτούς. Μας είπαν ότι θα το χρησιμοποιήσουν από το Σεπτέμβριο, οπότε θα το παρουσιάσουμε και σε κάποιο δελτίο τύπου μόλις αρχίσει η εργασία, η χρήση αυτού του προγράμματος. Δεν έχω και εγώ κάτι άλλο, απλώς θα πω ότι ήταν πολύ μεγάλη διπλωματική εργασία. Ο κύριος Γιούζος μπορεί να μας μιλήσει λίγο που συνεργάζεται με την ΕΚΑΣΔΗΜ. Λοιπόν, καταρχήν συγχαρητήρια και από μένα, Σιλβάν. Ήταν μια εργασία η οποία ξεκίνησε σχετικά, όπως είπε και ο Σιλβάν, χωρίς να έχει φοβερή πρώτερη γνώση ούτε του αντικειμένου όσον αφορά το μπάσκετ, όσο όμως αφορά και, και τις γνώσεις πάνω στις τεχνολογίες που χρησιμοποίησε. Παρ' όλα αυτά φτάσαμε σε ένα, θα ήθελα να πω, επίπεδο υψηλό, επίπεδο λέει, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και θα χρησιμοποιηθεί από τη νέα χρονιά, αθλητική χρονιά του Σεπτεμβρίου, καλώς εγώ το πραγμάτων με τον COVID. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε όλα τα επίπεδα, τόσο τεχνολογικά, επειδή το ξεκινήσαμε μαζί και το είδαμε από την αρχή μέχρι και το τέλος, όπως και με τον κύριο Δασιγέννη, εκκληρεί όλες τις προδιαγραφές όσον αφορά τόσο σε ταχύτητα, όσο σε user-friendly, δηλαδή στη διαπαφή των χρηστών, ότι μπορούν πολύ εύκολα να το χρησιμοποιήσουν. Το δώσαμε δηλαδή και σε χρήστες οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την πληροφορική και τους φάνηκε ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση. Και στη συνέχεια, όπως είπε ο κύριος Φραγκούλης, σε επίπεδο ασφάλειας, το οποίο προσπαθήσαμε να επιτεθούμε εμείς οι ίδιοι στην ιστοσελίδα και τελικά όλα είναι όπως πρέπει, δηλαδή δεν υπάρχουν κενά ασφαλείας. Οπότε τα θερμά μου συγχαρητήρια, Σιλβάν, και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Πράγματι και από ασφάλεια να πω και εγώ και προσωπικά ασχολήθηκα σε όλη την ασφάλεια. Έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο και απαιτητικό auditing ως προς την ασφάλεια. Ο Σιλβάν υλοποίησε πλήρως κάθε προσαγή που ήταν και οδηγία σχετικά με το PDO, με το VAR filter, με τα sessions και επίσης και θέματα συντηρησιμότητας κώδικα. Έβαλε λοιπόν, κατηγοροποίησε τα αρχεία και τα comments σύμφωνα με τις προδιαγραφές, οπότε είναι και συντηρησιμός ο κώδικας και ασφαλής ο κώδικας. Λοιπόν, Σιλβάν, σε ευχαριστούμε, όμως πρέπει να συνεχίσουμε παρακάτω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε. Για την βαθμολογία θα μιλήσουμε μετά, κύριε Φραγκούλη, να συνεχίσουμε στην επόμενη διπλωματική εργασία. Έγινε, ευχαριστώ. Συνεχίζουμε λοιπόν στην επόμενη διπλωματική εργασία που είναι του Θεόδωρου Αλεξάνδρου. Θεόδωρε, είσαι online από ό,τι βλέπω. Ο οποίος θα μας καλημέρα σας, κύριε Δασιγέννη. Καλημέρα. Ο οποίος είναι και ο κύριος Ζυγκυρίδης, ο συνεξεταστής αυτής της διπλωματικής εργασίας. Θα μας παρουσιάσει ένα website που έγινε. Να πω ότι το website πληρεί προδιαγραφές που έθεσε μια εταιρεία που συνεργαστήκαμε. Συνεργαστήκαμε, δηλαδή θέλαμε να δώσουμε μια λύση σε ένα πρόβλημα που είχε και επειδή στο εργαστήριο υλοποιούμε, όπως έχω παρουσιάσει κατά διαστήματα, πληροφορικά συστήματα που λύνουν πραγματικά προβλήματα, όπως και με την ΕΚΑΣΔΗΜ, έτσι και αυτό το website λύνει κάποιο πρόβλημα. Στην εταιρεία θα μας παρουσιάσει ο Θοδωρής ποιο ήταν το πρόβλημα και πώς έρχεται ένα πληροφοριακό σύστημα που αναπτύχθηκε από τον ίδιο υπό την επίβλεψη τη δικιά μου και από χρήση και από άτομα της εταιρείας, της συγκεκριμένης, προκειμένου να παρουσιάσει αυτό το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, Θοδωρή, έχεις το χρόνο δικό σου, full screen την παρουσίαση και ελπίζω σε 15 λεπτά να μπορέσεις να μας παρουσιάσεις το έργο σου. Θα προσπαθήσω όσο πιο γρήγορα μπορώ, κύριε Δασιγέννη. Είναι εντάξει, φαίνεται η σελίδα. Φαίνεται πάντα F5. Full screen. Ναι, full screen το θέλουμε. Ωραία. Προβολή full screen, view full screen. Ωραία. Ονομάζομαι Αλεξάνδρου Θεόδωρος και πρόκειται να σας παρουσιάσω τη διπλωματική μου εργασία με τίτλο «Σχεδιασμό και υλοποίηση website πλατφόρμας
για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας χημικών διεργασιών με επιπλέον καθηγητή μου τον κύριο Μινάντα Σιγέννη. Αρχικά η παρουσίαση αποτελείται από μια εισαγωγή, κάποιες παρόμοιες εφαρμογές οι οποίες βρέθηκα, ένα θεωρητικό υπόβαθρο με τις τεχνολογίες και τα εργαλεία λογισμικού. Όσον αφορά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του συστήματος, θα σας παρουσιάσω τις απαιτήσεις του συστήματος, τη βάση δεδομένων και την ασφάλειά του. Τέλος, θα σας παρουσιάσω τις λειτουργίες και τη διεπαφή χρήστη, κάποια συμπεράσματα που διεξήχθησαν, τις μετρικές του συστήματος και πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις. Η παρούσα διπλωματική εργασία δημιουργήθηκε για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των χημικών διεργασιών, διότι υπήρξε ανάγκη για βέλτιστη και ταχύτερη επεξεργασία χημικών διεργασιών και καταχώρηση και συγκέντρωση χημικών στοιχείων και δραστηριακών πειραμάτων. Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση του δυναμικού ενός εργαστηρίου όσον αφορά το τελικό κόστος ενός χημικού στοιχείου, καθώς και τις διακυμάνσεις των τιμών του με την εξαγωγή εργαστηριακών αναφορών. Έπειτα από έρευνα, βρέθηκε μόνο μια παρόμοια εφαρμογή, ονομάζεται KM Project. Παρ' όλα αυτά, κατέστη αναγκαίο η υλοποίηση της δικιάς μας εργαστηριακής εφαρμογής, διότι υπάρχει μεγάλο κόστος στην αγορά, απουσία εκτέλεσης σε cloud, καθώς και διαχείριση χρηστών. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν όσον αφορά το front-end κομμάτι είναι η HTML, JavaScript, CSS και Bootstrap, για το back-end Ajax και PHP, καθώς και κάποια εργαλεία λογισμικού για την απομακρυσμένη σύνδεση με το server Zafora, όπως είναι το Putty και το WinSCP, καθώς και το PHP MyAdmin για τη διαχείριση της βάσης δεδομένων. Όσον αφορά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του συστήματος, υπάρχουν δύο είδη χρηστών, ο διαχειριστής και ο απλός χρήστης. Ο χρήστης θα πρέπει να πραγματοποιήσει την εγγραφή του στο σύστημα έτσι ώστε να μπορεί να εισέλθει, η οποία εγγραφή καταφτάνει στο διαχειριστή ως έτοιμα για να την αποδεχτεί ή να την απορρίψει. Εφόσον ο χρήστης εισέλθει στο σύστημα επιτυχώς, μεταβαίνει στην αρχική σελίδα που μπορεί να δημιουργεί χημικές διεργασίες, να προσθέτει και να επεξεργάζεται τα χημικά στοιχεία. Εφόσον έχει δημιουργήσει ένα χημικό στοιχείο, έχει τη δυνατότητα να προσθέσει την τιμή του στη συγκεκριμένη ημερομηνία, να ελέγξει τις διακυμάνσεις των τιμών οποιοδήποτε στοιχείου με τη βοήθεια ενός σχεδιαγράμματος συναρτήση του χρόνου, καθώς και να ελέγξει και να επεξεργαστεί ήδη υπάρχουσες χημικές εργασίες που έχει πραγματοποιήσει, να εξάγει εργαστηριακές αναφορές σε αρχείο PDF και αφού έχει ολοκληρώσει όλες τις επιθυμητές ενέργειές του, εξέρχεται από το σύστημα. Η βάση δεδομένων αποτελείται από 7 πίνακες, τον πίνακα Web Users, ο οποίος περιέχει όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες στο σύστημα, τον πίνακα Materials, στον οποίο περιέχονται όλα τα χημικά στοιχεία, τον πίνακα Material Price, στον οποίο περιέχονται όλες οι τιμές των χημικών στοιχείων, τον πίνακα Lab Experiments, στον οποίο περιέχονται όλες οι χημικές διεργασίες που έχει δημιουργήσει ο χρήστης, τον πίνακα Export, στον οποίο αποθηκεύονται όλες οι εργαστηριακές αναφορές, τον πίνακα Sendings, που πραγματοποιείται το συνάλλαγμα, και τον πίνακα Request, όπου αποθηκεύονται προσωρινά οι εγγραφές των χρηστών στο σύστημα. Για την ασφάλεια του συστήματος, η οποία είναι απαραίτητη σε κάθε διαδικτυακή εφαρμογή, για την προστασία της από κακόβουλες επιθέσεις και τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, χρησιμοποιήθηκαν κάποιες μεθόδους, όπως είναι το hash password, όπου κρυπτογραφούνται όλοι οι κωδικοί πρόσβασης των χρηστών. Χρησιμοποιήσαμε sanctions για προστασία από SQL επιθέσεις, επικύρωση δεδομένων με τη χρήση των μεθόδων filter var και type. Επίσης, χρησιμοποιήσαμε BDO PHP για τα SQL queries. Πραγματοποιήθηκε ασφαλή σύνδεση HTTPS, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να περιηγείται στο σύστημα με ασφάλεια, καθώς και διακριτά δικαιώματα χρηστών. Όπως προείπαμε, για να εισέλθει ο χρήστης στο σύστημα, πρέπει να πραγματοποιήσει την εγγραφή του με τη φόρμα Sign Up, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία του, και εφόσον κάνει εγγραφή, καταφθάνει στο διαχειριστή ως έτοιμα. Εάν τον αποδεχτεί, μπορεί να πραγματοποιήσει την είσοδο του με τη φόρμα Login, πληκτρολογώντας το username και το password του. Μετά την επιτυχή είσοδο του χρήστη στο σύστημα, ο χρήστης μεταβαίνει στην αρχική σελίδα, όπου μπορεί να πραγματοποιήσει τις χημικές του διεργασίες, προσθέτοντας χημικά στοιχεία με την επιλογή Add, από τη λίστα με όλα τα χημικά στοιχεία, να πραγματοποιήσει τους υπολογισμούς του με το
με την επιλογή Calculate Current State για κάθε στάδιο, να εισάγει καινούργια στάδια με την επιλογή Insert a New State, καθώς και να ολοκληρώσει όλους τους υπολογισμούς του για όλα τα στάδια με την επιλογή Stages Finalization. Επίσης, ο χρήστης με το Click for Information έχει την επιλογή να δει αναλυτικά για όλα τα πεδία, να ενημερωθεί για όλα τα πεδία του πίνακα. Εδώ βλέπουμε την επιλογή Add User, την οποία έχει πρόσβαση μόνο ο διαχειριστής, όπου μπορεί να προσθέσει έναν καινούριο χρήστη, συμπληρώνοντας τα κατάλληλα πεδία του, καθώς και τον τύπο εάν ο χρήστης θα είναι διαχειριστής ή απλός χρήστης. Στα δεξιά απεικονίζεται ένα αίτημα εγγραφής χρήστη προς επεξεργασία στο διαχειριστή να τον απορρίψει ή να τον αποδεχθεί. Σε αυτήν τη λίστα περιέχονται όλοι εγγεγραμμένοι χρήστες στο σύστημα, όπου ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει τον κωδικό ενός χρήστη με την επιλογή Change Password, να επεξεργαστεί τα υπόλοιπα στοιχεία του χρήστη με την επιλογή Edit, καθώς και να τον διαγράψει με την επιλογή Delete. Σε αυτή τη διαφάνεια παρουσιάζεται ένα παράδειγμα επεξεργασίας και διαγραφής χρήστη, καθώς και ένα παράδειγμα αλλαγής κωδικού. Στην επιλογή Material List βρίσκονται όλα τα καταχωρημένα στοιχεία που έχουν εισαχθεί στο σύστημα είτε έχουν δημιουργηθεί από τον χρήστη. Με την επιλογή Add New Material, ο χρήστης μπορεί να προσθέσει ένα νέο χημικό στοιχείο στη λίστα. Με αυτή την επιλογή να το επεξεργαστεί για να αλλάξει την πυκνότητα και το μοριακό του βάρους, καθώς και να το διαγράψει. Εδώ απεικονίζεται ένα παράδειγμα προσθήκης ενός νέου χημικού στοιχείου, στο οποίο ο χρήστης μπορεί να προσθέσει τον κωδικό του στοιχείου, το όνομά του, την πυκνότητά του και το μοριακό του βάρος, και με την επιλογή Save Material, όπως φαίνεται και δίπλα, η επιτυχής προσθήκη του στοιχείου στη λίστα. Αφού ο χρήστης δημιουργήσει ένα καινούριο στοιχείο, έχει τη δυνατότητα να προσθέσει την τιμή του στη συγκεκριμένη ημερομηνία. Η τιμή φαίνεται εδώ, φαίνεται πάντα η τελευταία καταχώρηση τιμής. Από τη λίστα μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε στοιχείο και να αλλάξει την τιμή του. Έπειτα, ο χρήστης έχει την επιλογή να ελέγξει τις διακυμάνσεις των τιμών ανά το χρόνο, οποιοδήποτε στοιχείο επιθυμεί, σε οποιοδήποτε διάστημα, χρονικό διάστημα επιθυμεί. Εφόσον ο χρήστης ολοκληρώσει μία διεργασία και την αποθηκεύσει στον πίνακα Lab Experiment Reports, στην οποία μπορεί να επεξεργαστεί εκ νέου με την επιλογή Edit Lab, να δει όλα τα χαρακτηριστικά του, πώς δημιουργήθηκε, καθώς και να τη διαγράψει. Εδώ φαίνεται ένα παράδειγμα επεξεργασίας μιας ήδης υπάρχουσας χημικής διεργασίας, που στην συγκεκριμένη περίπτωση έχει ένα στάδιο, μπορεί να προσθέσει καινούργια στάδια, όπως επίσης μπορεί να προσθέσει και οποιοδήποτε στοιχείο επιθυμεί με την επιλογή Select Stage, να το εισάγει στο κατάλληλο στάδιο που επιθυμεί, καθώς και να το διαγράψει. Προσθέτει καινούριο στάδιο με την επιλογή Insert a New Stage, υπολογίζει κάθε στάδιο με το Calculate Current Stage, καθώς και ολοκληρώνει όλη τη διαδικασία με το Stage Finalization. Στην επιλογή File μπορεί να αποθηκεύσει με το Save Material μεμονωμένα το τελικό στοιχείο, έτσι ώστε να αποθηκευτεί στη λίστα με τα χημικά στοιχεία, να αποθηκεύσει όλη τη χημική διεργασία για εκ νέου επεξεργασία, αν το επιθυμεί, καθώς και να εξάγει μια εργαστηριακή αναφορά σε αρχείο PDF. Εδώ φαίνεται και ένα παράδειγμα μιας διαγραφής εργαστηριακής αναφοράς, εργαστηριακού πειράματος, συγγνώμη. Εδώ φαίνεται μια εργαστηριακή αναφορά σε ένα αρχείο PDF με όλα τα χαρακτηριστικά του τελικού στοιχείου, όπως φαίνεται και εδώ το στοιχείο API, καθώς και ολόκληρη διαδικασία που ακολούθησε ο χρήστης για την παραγωγή. Η παρούσα διαδικτυακή πλατφόρμα δημιουργήθηκε με σκοπό να διευκολύνει τους χρήστες, να επεξεργαστούν και να διεξάγουν ταχύτερα χημικές διεργασίες με ακριβείς υπολογισμούς όσον αφορά την παραγωγή νέων χημικών στοιχείων. Ακόμη, η διαδικτυακή πλατφόρμα συμβάλλει στη συγκέντρωση και την καταγραφή όλων των χημικών στοιχείων και διεργασιών σε ένα περιβάλλον φιλικό, ακόμη και σε χρήστες οι οποίοι δεν είναι εξειδικευμένοι με τον τομέα της πληροφορικής. Και τέλος, δίνει τη δυνατότητα επανεξέτασης και επεξεργασίας των χημικών διεργασιών που έχει δημιουργήσει ο χρήστης και την εξαγωγή της σε μια εργαστηριακή αναφορά ως αρχείο PDF για να μπορεί να αρχιοθετεί τις εργασίες του χρήστης. Ακολουθούν οι μετριές του συστήματος με όλα τα αρχεία που δημιουργήθηκαν, που χρησιμοποιήθηκαν
εν τη διεκπαιρέωση της διαδικτυακής πλατφόρμας. Κάποιες πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις είναι η προσθήκη δυνατότητας εξαγωγής χημικών εργασιών σε ένα αρχείο το οποίο θα αναγνωρίζεται μόνο από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και ο χρήστης μπορεί να το εισάγει για, για επιπλέον επεξεργασία, αν το επιθυμεί. Επίσης, μπορεί να προσθεθεί και ένα γραφικό περιβάλλον για να απεικονίζονται οι χημικές ενώσεις που πραγματοποιούνται κατά μία χημική διεργασία, καθώς και έχουμε σκεφτεί τη δημιουργία μιας μηχανής αναζήτησης χημικών στοιχείων, η οποία θα αναζητά ένα συγκεκριμένο χημικό στοιχείο με το χαμηλότερο κόστος στην αγορά. Έχουμε χρόνο να σας δείξω... Δείξε μόνο ένα πείραμα φόρτωσε, συνδέσου σελίδα, δείξε ένα πείραμα που έχουμε ήδη καταγεγραμμένο. Ωραία. Εδώ φαίνεται το περιβάλλον τη φόρμα login που εισάγει το χρήστη σύστημα. Δεν φαίνεται ακόμα κάτι. Μήπως δεν έχεις κάνει share την οθόνη, φαίνεται ακόμα παρουσίαση. Συγγνώμη. Πρέπει να... Ναι. Είναι εντάξει. Ακόμα φαίνεται η παρουσίαση, δεν εμφανίζεται. Τώρα ξεκίνησε. Ωραία. Ωραία. Εδώ φαίνεται το περιβάλλον εισόδου χρήστη στο σύστημα, όπου αν έχει κάνει εγγραφή πληκτρολογώντας το username του και το password του, εισάγεται στο σύστημα. Εάν επίσης μπορεί με τη φόρμα sign up, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που επιθυμεί ο χρήστης, να κάνει εγγραφή στο σύστημα και να φτάσει στο διαχειριστή έτοιμα εγγραφής. Εδώ θα συνδεθούμε ως διαχειριστής. Ωραία. Εδώ μεταβαίνουμε στην αρχική σελίδα του συστήματος όπου μπορούμε να πραγματοποιήσουμε χημικές διεργασίες. Η μόνη διαφορά του διαχειριστή με τον απλό χρήστη είναι ότι ο διαχειριστής μπορεί να επεξεργάζεται τους χρήστες. Εδώ βλέπουμε, όπως προείπαμε στην παρουσίαση, ένα παράδειγμα προσθήκης χρήστη, όπου συμπληρώνει τα κατάλληλα στοιχεία καθώς και τον τύπο του χρήστη. Εδώ φαίνεται η λίστα με όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες στο σύστημα, όπου μπορείτε με την επιλογή Change Password να προσθέσει νέο κωδικό, με την επιλογή Edit να επεξεργαστεί τα στοιχεία του χρήστη και με την επιλογή Delete να διαγράψει. Εδώ φαίνεται τα αιτήματα εγγραφής χρηστών. Για παράδειγμα, φόρτωσε και ένα πείραμα, εντάξει, για να προχωράει. Ωραία, ναι. Φόρτωσε ένα πείραμα, απλώς δείξε μας ένα πείραμα, λίγο τους υπολογισμούς που έχουν γίνει. Ωραία. Εδώ με την λίστα των χημικών στοιχείων επιλέγουμε όποιο στοιχείο θέλουμε. Για παράδειγμα, επιλέγουμε το στοιχείο D, το προσθέτουμε στον πίνακα. Για παράδειγμα, θα προσθέσουμε 3 στοιχεία. Επιλέγουμε αν θα είναι κιλά ή λίτρα, ανάλογα αν είναι υγρό ή στερεό το στοιχείο. Προσθέτουμε τις ποσότητες του. Το όνομα του στοιχείου που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Την πυκνότητά του, το μοριακό του βάρος και την ποσότητα που θέλουμε να εξάγουμε. Με την επιλογή Calculate, Current States, βλέπουμε ότι πραγματοποιεί τους υπολογισμούς για το πρώτο στάδιο. Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει καινούριο στάδιο, εάν δεν είναι αυτό το τελικό που θέλει να δημιουργήσει. Βλέπουμε ότι στο δεύτερο στάδιο έχει μπει το στοιχείο που έχουμε δημιουργήσει για περαιτέρω επεξεργασία ή χημική ένωση με άλλα στοιχεία. Για παράδειγμα, εδώ θα βάλουμε ένα άλλο στοιχείο. Προσθέτουμε πάλι τις ποσότητές του, το τελικό στοιχείο που θέλουμε να παράξουμε, την πυκνότητά του, το μοριακό του βάρος και την ποσότητα που θέλουμε να εξάγουμε. Πραγματοποιούμε πάλι Calculate Current Stage για το δεύτερο στάδιο. Βλέπουμε ότι οι υπολογισμοί έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία και εφόσον ο χρήστης έχει ολοκληρώσει τη διεργασία του και είναι το τελικό στάδιο που θέλει να δημιουργήσει, με την επιλογή Stages Finalization θα γίνουν οι τελικοί υπολογισμοί, έτσι ώστε να ξέρει ο χρήστης για το τελικό στοιχείο
όλα τα χαρακτηριστικά του, την τελική του τιμή, καθώς και, και την ποσότητα που χρειάστηκε για να δημιουργήσει αυτόν το συγκεκριμένο στοιχείο. Ωραία, βλέπουμε ότι ολοκλήρωση έχει πραγματοποιηθεί. Αυτή η τιμή 614 ευρώ που αντιστοιχεί, σε τι ποσότητα? Στο 1 κιλό που δημιουργήθηκε. Ακριβώς στοιχείο, δημιουργήσαμε. Ναι. Τα νούμερα θέλω να ενημερώσω ότι είναι τυχαία, δεν ξέρω πραγματικά νούμερα. Ωραία, έχει πραγματοποιήσει την διεργασία. Το εδώ είναι το Click for Information, το οποίο έχει όλα τα πεδία του πίνακα για να ενημερωθεί ο χρήστης. Εφόσον έχει πραγματοποιήσει την διεργασία του, μπορεί να αποθηκεύσει το στοιχείο του μεμονωμένα, τη χημική διεργασία, καθώς και να το εξάγει σε ένα αρχείο PDF ως εργαστηριακή αναφορά, που βλέπουμε τα χαρακτηριστικά του, το API που είναι το Active Pharmaceutical Ingredient, καθώς και όλη τη διεργασία που δημιουργήθηκε. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα μιας διεργασίας, εφόσον ο χρήστης, εδώ μπορούμε στο Lab Experiments, αποθηκεύονται όλες οι χημικές διεργασίες. Ωραία, νομίζω κάπου εδώ έχουμε κατανοήσει τη λειτουργία του, για να προχωρήσουμε και τη διαδικασία. Ευχαριστούμε, Θεοδωρή. Να πάμε λίγο για τις ερωτήσεις από τον συνεξεταστή, τον κύριο Ζυγκυρίδη, που έχει να θέσει. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Εντάξει, ήταν νομίζω αρκετά ξεκάθαρη η παρουσίαση. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς, επειδή το έχεις και στο τίτλο της διπλωματικής, η αξιολόγηση της αποδοτικότητας, πού γίνεται ακριβώς ή πώς γίνεται ή τι ακριβώς εννοείς όταν λες ότι βοηθάει στην αξιολόγηση της αποδοτικότητας. Εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο. Η αξιολόγηση αποδοτικότητας, εδώ βλέπουμε το WWYield, το οποίο αξιολογεί την αποδοτικότητα ενός στοιχείου, που είναι η ποσοστιαία απόδοση στην ουσία, όπου και τα... όπου εδώ βλέπουμε για παράδειγμα ότι ένα χημικό στοιχείο για να δημιουργηθεί από αυτά τα στοιχεία μέσω της ένωσης αυτών των τριών στοιχείων χρησιμοποιήθηκε το 86% για αυτόν το στοιχείο από όλη τη διαδικασία, και το υπόλοιπο για να συμπληρωθεί το 100% χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα δύο στοιχεία, έτσι ώστε να παραχθεί 100% το τελικό στοιχείο. Ναι, αυτά φαντάζομαι από κάποιους τύπους έτοιμους βγαίνουν, έτσι. Ναι, είναι έτοιμοι τύποι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος αλγόριθμος που κάνει κάτι πιο περίπλοκο, είναι έτοιμοι τύποι που βγάζουν, βάζει το input εσύ, ας πούμε, και βγάζει ένα output. Δεν έχει κάτι περισσότερο, σωστά. Είναι μαθηματικοί τύποι στην ουσία, που κάνουν όλους τους υπολογισμούς μεταξύ τους, έτσι ώστε να παραχθούν σωστά τα τελικά στοιχεία που επιθυμούμε. Τι άλλες σκέφτεσαι, ίσως το έχεις αναφέρει, αλλά μελλοντικά τι άλλες ή ποια θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα για να προσθέσεις όσον αφορά τη λειτουργικότητα του συστήματος? Τι άλλες λειτουργίες θα σκεφτώσουν να βάλεις μέσα? Μια πολύ σημαντική λειτουργία είναι η απεικόνιση των χημικών ενώσεων, έτσι ώστε να ξέρει και ένας χημικός να έχει και ένα εικονικό περιβάλλον που θα πραγματοποιούνται όλες οι χημικές διεργασίες, που θα το διευκολύνει πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Όπως και η δημιουργία της μηχανής αναζήτησης που αναφέραμε και στην παρουσίαση, η οποία θα ψάχνει ένα στοιχείο με το χαμηλότερο κόστος, έτσι ώστε θα βοηθήσει μια εταιρεία ή ένα χημείο να έχει το λιγότερο δυνατό κόστος. Ωραία, αυτά. Εγώ δεν έχω μείνει κάποια άλλη ερώτηση. Ναι, ξαναπώ ότι η παρούσα διπλωματική εργασία έγινε με συζήτηση που είχαμε από μια εταιρεία, και είναι μαζί μας από την εταιρεία αυτή ο Δόκτωρ Θάνος Ανδρέου. Θα ήθελα λίγο, αν μπορεί να συνδεθεί, να μας μιλήσει για αυτή την εφαρμογή και για την γενικότερα για την χρησιμότητα και για την συνεργασία που είχε με το Θοδωρή κυρίως στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας. Θάνο, είσαι online? Χαίρετε. Ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια στο Θοδωρή για τη δουλειά που έκανε. Ευχαριστώ πολύ. Να πάρω αφορμή από μία ερώτηση που έγινε.
Οι διεργασίες αυτές, όπως τις βλέπουμε εδώ, είναι, ας πούμε, έχει προσθέσει ο Θοδωρής ενδεικτικά δύο στάδια. Μία τέτοια διεργασία μπορεί να έχει 10 στάδια στην πραγματικότητα. Η σημαντικότατη λοιπόν πληροφορία που προκύπτει από την απεικόνηση των δεδομένων αυτών με τέτοιο τρόπο προέρχεται, για παράδειγμα, από την τελευταία στήλη, η οποία είναι το contribution στο κόστος του κάθε επιμέρους υλικού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του τελικού προϊόντος. Αυτό λοιπόν σε μια διαδικασία με 10 στάδια, όπως καταλαβαίνετε, η πληροφορία αυτή μπορεί να χαθεί μέσα στον όγκο των δεδομένων. Έτσι λοιπόν, συγκρίνοντας, για παράδειγμα, δύο πορείες που καταλήγουν στο ίδιο χημικό, στην ίδια χημική ένωση, αλλά με διαφορετικό τρόπο, η τελευταία αυτή στήλη, η οποία για να προκύψει χρειάζεται όλες τις προηγούμενες, είναι μια πάρα πολύ σημαντική καθοδήγηση για κάποιον που σχεδιάζει μια χημική διεργασία, ώστε να πάρει αποφάσεις σχετικά με τη συγκριτική αποδοτικότητα της μίας διεργασίας ή της άλλης. Εκεί ακριβώς έγκειται και η δυσκολία του όλου εγχειρήματος, γιατί τα δεδομένα είναι πάρα πολλά, τα ζητούμενα είναι πολύ πολύπλοκα, και εκεί πραγματικά μπορώ να πω ότι ο Θοδωρής, παρότι δεν είναι χημικός, παρότι οι διαδικασίες που προσπαθούσαμε να αποτυπώσουμε ήταν αρκετά περίπλοκες, κατάφερε να ανταπεξέλθει σε όλες τις απαιτήσεις της δραστηριότητας αυτής, και η μελλοντική εξέλιξη αυτού του πράγματος θα προέλθει από το trial αυτού του πράγματος, αυτού του προγράμματος. Θα το πάρουμε δηλαδή, και αντί για το Excel που είχαμε φτιάξει και χρησιμοποιούσαμε αυτή τη στιγμή, θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο για να γίνει πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο αξιόπιστα η εκτίμηση και η αξιολόγηση και η συγκριτική αξιολόγηση δύο χημικών διεργασιών. Τα συγχαρητήριά μου στο Θοδωρή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Δασιγέννη για την ευκαιρία αυτή, για αυτή τη συνεργασία, και ελπίζω να συνεχίσει αυτό το legacy, το να λύνεται προβλήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το εκτιμούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς για τη συνεργασία. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να λύνουμε προβλήματα που έχουν εταιρείες, να τις βοηθήσουμε να είναι πιο ανταγωνιστικές. Είναι ανοιχτή πρόσκληση λοιπόν και στην δικιά σας εταιρεία, αν έχετε και άλλα προβλήματα, να τα δούμε ως θέματα διπλωματικών εργασιών, αλλά και σε άλλες εταιρείες που έχουν προβλήματα που θέλουν κάποια λύση, κάποια αυτοματοποίηση. Εγώ θέλω να δίνω τη δυνατότητα στους φοιτητές μου να έρχονται σε επαφή με τον παραγωγικό τομέα της χώρας μας, για να βλέπουν ακριβώς προβλήματα πρακτικά και να έχουν μια καλύτερη εμπειρία. Άρα είναι ανοιχτή πρόσκληση σε οποιαδήποτε εταιρεία, ενδεχομένως επειδή αυτό το βίντεο θα ανέβει στο YouTube, θέλει να προσεγγίσει με προτάσεις για να υλοποιήσουμε τέτοια θέματα. Σε ευχαριστούμε λοιπόν, Θοδωρή, και εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος από το έργο που έχεις κάνει, και έχεις κάνει μια πολύ καλή δουλειά και με ασφάλεια κιόλας, γιατί είδαμε και την ασφάλεια. Δεν πρέπει ποτέ να αγνοούμε το ότι μια cloud εφαρμογή ανά πάσα στιγμή μπορεί να προσελκύσει ανεπιθύμητους χρήστες. Δώσαμε και ιδιαίτερη βαρύτητα και στην ασφάλεια και γενικότερα στην χρηστικότητα και λειτουργικότητα. Σε αυτό το σημείο δεν έχω και εγώ κάποια άλλη ερώτηση, και φαντάζομαι και από το κοινό δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Αν υπάρχει, μπορεί να την κάνει τώρα. Μπορούμε όμως να συνεχίσουμε στην επόμενη διπλωματική εργασία. Κύριε Σγκυρίδη, θα μιλήσουμε για τη βαθμολογία μετά. Ναι, μιλάμε μετά. Οπότε συνεχίζει. Εγώ θα σταματήσω τώρα την καταγραφή των διπλωματικών εργασιών. Θα δώσω στην κυρία Λούτα, η οποία έχει συνδεθεί στην αίθουσα, θα δώσω δυνατότητα να γίνει host. Οπότε σταματάω εγώ την καταγραφή.